είσαι, παιδί μου? Πού είσαι? Πού είσαι, σε πεθυμίσαμε, σε χάσαμε, εξαφανίστηκες. Κάνω καμπάκ. Κάνεις καμπάκ. Εσύ και η Άντζελα. Πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε? Πολύ. Από το Πάσχα. Μπορεί, ναι. Μα, μπορεί, μπορεί. Ανάσταση δηλαδή. Εντάξει, μέσα στο 40 ημέρο ούτως ή άλλως. Πέρασανε. Πέρασανε 40 μέρες, δεν περάσανε από το Πάσχα. Εντάξει. Ναι, ναι. Ούτως ή άλλως θα τις καταλάβουμε, θα έρθει του Αγίου Πνεύματος. Α, τότε είναι η αλλαγή. Αν δεν έχουμε και εκπομπή, ακόμα καλύτερα, νομίζω πέρυσι δεν είχαμε. Αυτά Δευτέρα μας... είναι πάντα. Δευτέρα είναι πάντα. Γιατί και κάνεις είναι πάντα Δευτέρα? Γιατί μετράει από Κυριακή, ας πούμε. Άμα μετρήσει 40 μέρες, μάλλον βγαίνει κάπως έτσι. Δεν ξέρω και εγώ να σου πω την αλήθεια. Αλλά υποθέτω. Να τώρα τέτοια πράγματα μας προβληματίζουν. Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα χαροποιήσεις τουλάχιστον μία ψυχούλα, είμαι σίγουρος, αλλά και πολλούς άλλους που ρωτούσαν και αγωνιούσαν. Παίρνει. Να, αυτήν την εβδομάδα δεν μας πολύ πήρε, γιατί απελπίστηκε η Έλληνα, όλη την Έλληνα έλεγε στα φέρει, την έλεγε εκείνο τον άλλο. Τίποτα. Ναι, όμως κυρίες και κύριοι, Έλενα Ξίτσα έχω σήμερα μαζί μου. Ήρθε πεινασμένη, διψασμένη, ωρεξάτη. Καλοκοιμήθηκα. Κοιμήθηκες, ναι, είσαι φρέσκια. Τι ώρα έπεσες για ύπνο? 11 και... Καταδικάζουμε τον κόσμο. Ναι. Τα νέα τα κορίτσια τα βάζουμε στο κρεβάτι από τις 11 η ώρα. Πάμε τα σκεπάζουμε και... όχι, ανά δύο ώρες ξυπνούσα. Γιατί? Ένα, ό,τι ώρα είναι. Γιατί καλή, τι σε ενδιαφέρει? Ξέρεις, έβλεπα ότι είναι δύο ώρα και ήμουν πολύ χαρούμενη. Χαία, λες, έχω... Καλό είναι αυτό, καμιά φορά τα ξυπνάς. Το πρόβλημα είναι όταν ξυπνάς και βλέπεις ότι σου απομένει 40 λεπτά. Ναι, τίποτα. Άντε πες μία ώρα, λες, έχω ακόμα μία ώρα, θα την κοιμηθώ, προλαβαίνω. Αλλά όταν βλέπεις εκείνο το 40 λεπτό. Κακό είναι. Λες, τώρα, κακό 40. Κακό 40 λεπτό. Λες να κοιμηθώ, να ξυπνήσω, να κάνω. Είναι μια πολύ μέτρια διαδικασία. Η Έλενα μας σήμερα εδώ παρεούλα, θα πάμε μέχρι και τις 8. Πεινασμένη γιατί της λέω σήμερα έχω ξίτσα και μου λέει τι, πίτσα. Έλα, είναι μια καλή ώρα για πρωινό. Για πίτσα, ε. Για πίτσα χθεσινή. Λέει αυτό το ξεροκόμματο που μένει στη γωνία εκεί. Πολλές... Και λες, καλά, δεν το φάγε κανείς. Κανείς θα το φάω εγώ. Πολλές φορές δεν παραγγέλνεις πίτσα για να αφήσεις για το πρωί. Ναι. Παραπάνω, ας πούμε. Δεν για το να κάνουν έχεις. Η αλήθεια, αλλά θα ήθελα να το κάνω. Το κάνω εγώ. Παίρνω πέραν του διότι δικαιολογίες έτσι, γιατί είμαι λέμαργος. Οπότε θα παραγγείλω λίγο παραπάνω. Για να έχω όμως το άλοθη ότι εντάξει. Τι? Θα έχει και το πρωί να φάω, δεν πήρα τώρα καμιά μέρα. Δεν θα τη φάσω ολόκληρη. Όχι. Τελικά καταλήγουμε την τρώμε ολόκληρη. Είχαμε, δεν είχαμε, με το φαΐ ξεκινήσαμε. Πεινασμένη είναι που κοιμήθηκες πολλές ώρες και ξέρεις, ο οργανισμός, άμα κοιμηθεί πολλές ώρες, μετά θέλει να κτίσει δυνάμεις. Οπότε. Άρα τώρα... λογικό είναι, δεν είναι ότι γιατί πεινάω. Όχι, παιδί μου. Ξανά έρθεξε στην εκπομπή που ούτως ή άλλως ανοίγει και λίγο. Καλημέρα. Παραπάνω την όρεξη. Καλημέρα στην πρώτη μας γραμμούλα πριν πούμε οτιδήποτε. Καλημέρα σας. Νάτος. Τι σου έχω σήμερα, βρε. Καλημέρα και στο Αστέρι, στο Γαλαξία. Καλημέρα. Θέλω από πίσω σφυρίγματα να παίζει, παρακαλώ. Σφυρίγματα. Τι κάνεις? Τα είπε όλα. Εσύ τι κάνεις? Εγώ καλά, εσύ? Χάθηκες. Τρέχω. Γιατί για λίγα παρδιανά και από παντού. Και από παντού. Τι να κάνω. Στα ίντερνετ κι όμως είναι. Είμαι στο ίντερνετ. Ναι. Δραστηριότατη. Στο Χέλενα Μάντρες. Ναι. Με πολλά και διάφορα. Με πολλά και διάφορα. Και κυρίως το Έλενα Μάντρες. Ναι, εκεί είμαστε τώρα. Καλά, θα ανοίξω να δω. Βεβαίως, σε περιμένω. Τι έρευνα θα έχουμε? Θα έχουμε πολλές. Ας εδώ τώρα. Πάρα πολύ απουσίες. Να, τρελάθηκε τώρα αυτό. Συγγνώμη, τι να κάνω για να επανορθώσω? Να ξανάρθεις, αυτό. Κάθε μέρα. Έτσι. Κοιτάξτε, λιμπερό, αν κάνουμε μια καλή κουβέντα και τα βρούμε, εγώ κάθε μέρα θα έρχομαι. Κάθε μέρα, 2-3 ώρες, 4 εδώ, να μην έρχομαι εγώ. Ξεκινάει η εκπομπή 4 με 8. Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ναι, για να το παίρνουμε και σέρι να μην κοιμάμαστε. Καλά, εσύ δεν κοιμάσαι? Όχι. Ποτέ? Είμαι σαν το Steve Μαγκάρετ με μία ώρα το 24ωρο. Να, ποιος είναι ο Steve Μαγκάρετ τώρα, βέβαια, εδώ, γιατί είμαστε. Καβάει 5-0. Α, είμαστε και νέα παιδιά, εμείς αυτά δεν τα προλάβαμε, δεν τα κάναμε. Δεν μου λες, μιας και πιάσαμε τα φαγόσιμα, τι πρωινό έχει σήμερα? Δεν ξέρω, σκέφτομαι. Δεν το έχεις ακόμα. Σου ήρθε λίγο απότομα με την Έλενα και δεν σκέφτηκες τι θα μάθει. Ναι. Εντάξει, θα μας πάρει. Του θα πάρει μετά. Τώρα τι θα κάνω, κανένα κοψί, δεν θα ρίξω κανένα γλυκάλι στο τηγάνι. Πάλι στέπια είμαστε, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Αυτό, είδες. Τι να κάνουμε.
Α, όχι, την περίοδο του Πάσχατος εκεί, νηστεία, αυστηρή, έτρωγε. Α, έκανες νηστεία. Ναι, κρασί. Ναι, 40 μέρες. 40 μέρες. Μόνο κρασί. Ναι, αυτό δεν κόβεται. Και λίγο κονσέρβα τράκα, καναπώ. Καμιά ρέγγα. Μένεις μόνος σου. Ναι. Εδώ πάνω, ναι, κάτω στη Βέρεια, όχι. Να. Πάρει. Γι' αυτό ναι. είναι συνέχεια. Επειδή κάτω στη Βέρεια αυτό όχι. Είναι συνέχεια με την κονσέρβα. Ναι, είναι πάνω στα βουνά. Για να μην είναι κάτω στη Βέρεια. Δεν το έχουμε καταλάβει. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Πάμε σε φιλούμε. Πάμε δυνατά σήμερα. Πιο δυνατά από ποτέ. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Έλενα μου, όλοι οι θαυμαστέ σου σήμερα. Ποιο άλλο. Ο καλύτερο. Καλύτερο. Να τρελάθηκε τώρα κι αυτό. Τι κάνει. Καλά, καλά. Αυτή τη δικιά φωνή έχει. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βραδάκι. Γάργαρη. Δεν μπορούσα να κοιμηθεί, ναι. Πόσες ώρες κοιμήθηκες. Λέγε τώρα. Δεν μπορείς να κοιμηθείς. Κοιμήθηκες μόνο 6-7. Κοιμήθηκα γύρω στις 9 κοιμήθηκα. Και ξυπνήσες. Άρχοντας. Και τι ώρα ξυπνήσες. Ξύπνησα... τώρα, πριν 2 ώρες περίπου. Είναι που δεν μπόρεσε να κοιμηθεί το βράδυ. Έσκασες τον ύπνο δηλαδή, πόσο Ελένα, ακόμα. Ελένα, παρακαλώ. Είσαι πολύ γλυκιά φωνή, ναι. Είσαι πολύ καταπληκτική κοπελίτσα. Μάλιστα. Να είσαι καλά κοπλά. Να είσαι καλά. Και εσείς. Που υπάρχεις, ευχαριστούμε. Μπαμπή. Παρακαλώ. Σήμερα ξέρετε που είναι οι πληρωμές. Σήμερα ναι, ήτανε. Θα πάρεις χρήμα ζεστό στην τσέπη, να έρθεις από εδώ να μας κεράσεις τίποτα. Εγώ μόνο την Ελένα να κεράσω. Εμάς τώρα εντάξει, δεν πειράζει. Φέρε μας ένα καφεδάκι για αρχή. Ναι, αρχή και βλέπουμε. Ναι, να πάμε ένα καφέ να πούμε με 80 λεπτά. Πού θα καλύψουμε το θέμα. 80 λεπτά, ρε μεγάλε. Πού το βρήκες ρε τον καφέ 80 υπάρχει λεπτά. Υπάρχει φραπέστα είναι, υποθέτω. Το τηλίσιο είναι. Ναι, το τηλίσιο. Αυτό που λέει, ναι. Το τηλίσιο, μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, Μπάμπη, ακούστε τώρα προσεκτικά. Ακούμε προσεκτικά, βεβαίως, είμαστε όλοι αυτιά. Να προσέχουν τώρα οι συντάξεις, όχι να μην πηγαίνουν μόνοι τους για την σύνταξη. Θα πάρουν εμάς προστασία. Όχι, εννοεί να πάρει κάποιο δικό του άνθρωπο. Γιατί εγώ δεν είμαι δικός τους άνθρωπος. Μ' ακούνε εδώ στο ράδιο, είμαι τόσο οικείος, τόσο αυτός. Εντάξει, εσύ πότε θα πάει να πάρεις τα λεφτά, να έρθουμε να προστατεύσουμε εσένα. Δεν γίνεται. Αυτό είναι μυστικό. Μυστικό, μάλιστα. Να το ζω ο φίλος μου ο Σοπάφη. Βγαίνω σειρά το μεσημέρι. Ναι. Με το 1 η ώρα τριφύνεις να είμαι κάτω. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσάο. Τσάο, Πάφη. Με ενημέρωση εδώ και μια εβδομάδα περιμένει πότε θα μπουν οι συντάξεις και τα επιδόματα. Σήμερα είναι. Σήμερα είναι. Μας ενημερώνει ο οικονομικός μας συντάκτης, ο φίλος μας ο Παβούλιας. Έτσι. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. Καλημέρα στην άλλη τη γραμμούλα. Απομένει τώρα να βγει και η μαϊμού με πόδια. Βρε, βρε. Νάτος, όλοι σήμερα. Να συμπληρωθεί το καρέ του Σαλιάριδα. Έτσι, πέστα. Ξέρεις ποια είναι η μαϊμού με πόδια. Δεν ξέρω και δεν θέλω να μάθω και δεν θέλω να πεις και κατανομώνα. Μη μιλάς εσύ, ρε, θα μιλάω εγώ. Δεν θα κατονομάσεις, δεν θα αναφέρεσαι. Βγήκε 12 με 2 το βράδυ, βγήκε στην εκπομπή του Ζαγόρα. Εσύ, δεν βγαίνεις στο Ζαγόρα. Αυτός που βγαίνει στην εκπομπή σου μόνο όταν έχεις γυναίκες. Μάλιστα. Κατάλαβες το λέω. Αυτό που ποθώ να έρθω σε ένα live ή εκπομπή, το θέλω αυτό δίπλα μου και ακόμα έναν. Μάλιστα. Και τον Αναστάση. Εμένα πάντως μου έλειψες. Δεν είσαι μοναδική. Λοιπόν. Μου έλειψε η φωνή σου. Πουλάς ειρωνία στο λαό του Άρη. Όχι. Είμαι πολύ αληθινή. Μου ερωτούσε ο Πασχάλη. Ότι είμαι το αποθυμένο κάθε γυναίκα είναι γνωστό αυτό παγκόσμια. Εννοείται. Εσύ προχθές μας ανέβασες τη φωτογραφία το βίντεο. Τώρα έπινες καφέ με το καλάμι. Με το μακαρόνι. Αλήθεια ήταν μακαρόνι. Παστίτσιο. Ναι. Εν μεταξύ με το που ρούφηξε, άμα δεις ένα μορφασμό που έκανε. Ήταν η πρώτη. Γιατί δεν έριξες και λίγο κέτσαπ. Ήταν η πρώτη τζούρα της ημέρας. Κανονικά την απίλαυσα. Και άνοιξα, για να κάνω αυτή τη βλακία το βίντεο, άνοιξα ολόκληρο πακέτο μακαρόνια και τώρα δεν ξέρω τι το κάνω. Βράστα. Ναι. Κάτω, θα το βάλεις στην κατσαρόλα. Ναι. Θα γεμίσει την κατσαρόλα με λάδι. Ναι. Τι λέ. Και θα το φας σαν φρυγανιά. Ναι. Μήπως μπορεί κάποιος να με βοηθήσει ή κάποια, λέω εγώ, να κάνουμε ένα παστίτσιο, ρε παιδί μου, λέω εγώ τώρα. Ναι. Αφού είναι τέτοιο μακαρόνι, το χοντρό. Με την πεσαμέλα, να χάθει, να σε πω. Ναι, για πες. Εσύ δεν ξέρεις
άφησα λίγο αυτά τα σπρώμαυρα χαϊβάνια να χαρούν να κάνουν. Ναι. Πριν δύο-τρεις μήνες τι είπα, πάπη μου. Τι ήτανε τελικοτσουλού. Ναι, το είπες. Το είπες. Το είπα. Το είπες. Εδώ τα αναγνωρίζουμε όλα. Έπαιξα αυτό, ας πούμε. Έπαιξα και κατάκτηση την ΑΕΚ, ας πούμε. Mm-hmm. Γιατί οι διπλανοί, εγώ δεν μιλάω για άλλες ομάδες. Σε καμία περίπτωση, ποτέ. Οι διπλανοί φτάσανε στο τελικό με τα ψέματα και τα φιλικά. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα τώρα, εσύ Αναστασία. Ποια Αναστασία, ρε, τι Αναστασία, τρελάθηκα. 21 του μηνός, άσε εκεί να κεράσει. Δεν θα κάνει το παγόνι σαν το Μπατμανίδη. Σε ένα μήνα τώρα λέμε, έτσι. Καλά, έχουμε ακόμα 21, να είσαι όμως εδώ. Δευτέρα είναι. Να δούμε τι δώρο θα σου φέρει ο Παπατζής. Δεν θυμάσαι καν τον αμά μου και θα σε κεράσω. Να τα. Ακούς. Έλα σε παρακαλώ. Για να επανορθώσεις θα μας φέρεις εσύ κεράσματα. Ναι. Όταν μιλάω εγώ δεν θα μιλάς. Έτσι, θα τελειώνω εγώ και μετά εσύ. Έτσι. Λοιπόν, μιλάει το αποθυμένο. Να ανεβάζει το κεφάλι μου, ναι. Ναι, μιλάει το αποθυμένο. Θα σε φέρει ο Παπατζής από τη Βέρα ο Ρεβανής. Θα πήγαινε και στα Γιάννηνα. Εντάξει, δεν έκατσε. Συγγνώμη, εσύ έχεις κάποιο πρόβλημα. Όχι, κανένα πρόβλημα. Α, τότε. Σε είπε. Εγώ είμαι άλλο στυλ, γιατί εγώ τι λέω το κάνω. Μα εγώ δεν ρώτησα τι είσαι εσύ. Ναι, έχουμε να φάμε ντόνατς. Άστα. Έχουμε να φάμε. Η κούτρα πέθανε στην Πατανίδη. Η βασιλιά της κούτρας εσύ. Τίποτα. Μία είναι η βασίλισσα Ελισάβετ. Και εσύ ο βασιλιάς της κούτρας. Ξέρομαι ιδιαίτερα για τον τίτλο. Για τον τίτλο. Ναι, αγόρι μου. Να σε καλά, σε φιλούμε. Αποχωρώ και άμα χρειαστεί. Εδώ είναι. Εδώ είμαστε. Εφημερεύει το κατάστημα, έτσι κι αλλιώς μέχρι τις 8. Παρεούλα θα είμαστε σε ένα ζεστό πρωινό. Το πρωινό της 26ης του Απρίλη. Είναι ο Σίας Γλαφύρας σήμερα, Έλενα μου. Γιορτάζει ο Γλαφυρός. Χρόνια του πολλά. Ναι, η Γλαφύρα, η Γλαφυρή και η Γλαφυρούλα. Ο Γλαφυρός, δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοιο κύριο όνομα. Γλαφυρός σαν έκφραση, ας πούμε, που λέμε. Εντάξει, μπορεί και να μην υπάρχει. Ωραία, μα εδώ λέω ότι γιορτάζει. Εντάξει, εσύ. Μπορεί να γιορτάζει ο Άγιος. Ο Άγιος Γλαφυρός, ναι. Γλαφυρός που σημαίνει αυτός που περιγράφει κάτι με παραστατικότητα, ζωντάνια, κομψότητα και εκφραστικό πλούτο. Όπως εμείς δηλαδή. Ναι. Μεταφορικά ο ευχάριστος ή εύκολος στην ανάγνωση. Και μεταφορικά επίσης ο ευχάριστος, ο χαροπός, ο ενδιαφέρον. Γιατί έχει περάσει λίγο έτσι την καθομιλουμένη ότι το γλαφυρός έχει και λίγο αρνητική έννοια. Περιέγραψε γλαφυρά όταν λέμε. Αισθανόμαστε ότι με κάπως, ας πούμε, έτσι έναν ηλαρό τρόπο. Αλλά σημαίνει ζωηρά, με ζωντάνια και με ικανοποίηση και με ευχαρίστηση. Σαν και εμάς δηλαδή. Να λέμε ότι είμαστε γλαφυροί τύποι. Είμαστε γλαφυροί, γλαφυρότατοι. Βεβαίως. Εδώ το λόγο επειδή είμαστε τύποι γλαφυροί. Έτσι. Βροχούλες λέει αναμένονται όχι, σήμερα. Όχι. Τι να κάνω τώρα, εγώ δεν πήρα το λάστιχο να βρέξω. Άνοιξα εδώ το κανάλι και λέει ότι θα έχουμε βροχούλες το μεσημεράκι. Στην πόλη. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όχι τώρα το πρωί. Λίγα συννεφάκια το πρωί, προς το μεσημέρι θα συννεφιάσει και προβλέπονται βροχές μέχρι και το βράδυ, ασθενείς μεν, αλλά βροχές δε. Μέχρι και 28 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο στην πόλη. Το μεσημεράκι τώρα έχουμε 17. Πολύ ψηλή δραστηριότητα των κουνουπιών. Η αλήθεια είναι αυτή, με έχουν φάει. Έχουν έρθει τεράστια εντωμεταξύ, έχουν βγει τώρα. Από πού ήρθαν αυτά, λες? Ξέρω, ποιος τα μάζεψε εδώ, ποιος τα έφερε στην πόλη μας. Άστα να πάνε, μήπως ήρθαν να πανηγυρίσουν κανένα τίτλο. Α, στη Θεσσαλονίκη, πρωτάθλημα, κανένα κύπελο και ξεμείνανε. Λέω εγώ τώρα. Καλημέρα στην γραμμούλα. Έλα, Batman. Έλα, αγόρι μου. Να δώσω λίγο στίγμα καιρού. Ναι. Εδώ ψιλομυρίζει βροχή, δηλαδή. Τα είπα εγώ, τα έξι. Μυρίζει βροχή. Μα έχει πει τι. Γιατί αλλάζει και το φράγκο να βρέξει κανάλι. Εντάξει, ναι. Σε πονάει κανένα κόκαλο, κανένα τέτοιο, όχι. Μα όχι, η ατμόσφαιρα γενικά. Ναι. Δεν τα μυρίζει, δαγκώνουν οι μύγε. Τα λένε, τι κάνουν οι μουριέ, δαγκώνουν. Οι μύγε. Οι μουριέ, λοιπόν. Πετάνε χαμηλά. Χαμηλέ πτήσει για τι μύγε. Μάλιστα. Είναι σαν τα ψάρια που τα βρέχει βγαίνουν πάνω στον αφρό. Κατάλαβα. Πολύ εμπειρογνώστη σε όλα. Ψάρια, στεριά. Τώρα κοίταξε, έριξα και μια μπριζόλα στα κάτω. Δεν τα ακούω. Αυτό είναι. Πώς τη ψήνει? Μινιόν. Να έχει αίμα μέσα. Μία και μία, κατάλαβες. Ζουμερή. Έτσι. Τον ενέπνευσες να την κάνει έτσι λίγο πιο εκλεπτισμένη, ας πούμε, λίγο πιο γκουρμέ. Ναι, κατάλαβες, με το αιματάκι της. Σε κλείνω γιατί ήθελα να την αλλάξω. Άντε, συγγνώμη, δεν ενοχλούμε και να αλλάξω την πλευρά.
της μπριτζόλας. Ένα πάρα πολύ ωραίο πρωινό, το προτείνουμε κι εμείς εδώ, 6 και 20. Ρίχτε μια μπριτζόλα. Πάντα, πάντα. Το τι υπάρχει. Ρίχτε μια μπριτζόλα στα κάρβουνα 6 και 20, ξέρεις τι ωραία. Ε, καλά, εσύ δεν είδες εδώ και οραματιζόσουν πίτσες. Άλλο η πίτσα, ρε παιδί μου, και άλλο να ψήνεις μπριτζόλα. Με τι όρεξη ξυπνάς για να ψήσεις μια μπριτζόλα. Με μεγάλη όρεξη. Πολύ μεγάλη όρεξη. Σκέψε ο φίλος μας ο Παφούλιος που κοιμόταν με τις 9.30. Αν εσύ που κοιμόσουν από τις 11 ξύπνησες ναι. πεινασμένη, φαντάσου άλλος τώρα από τις 9.30 που την έπεσε. Δεν ξύπνησα πολύ πεινασμένη. Δεν ξύπνησες. Αντά. Με το που ήρθες όμως εδώ. Έφαγες με... εσύ πρωινό. Τίποτα δεν έφαγα, παιδί μου, με τον καφέ είμαι. Τα ξύπαμε. Άμα ήταν κανένα ξενοδοχείο, αυτά θα τα τρώγαμε όλα. Αλλά τώρα που είμαστε εδώ μόνοι μας, ας πούμε και αυτά, ένα φραπεδάκι από το σταθμό. Τρώω μετά. Σερβίρετε. Δεν μπορώ να φάω πριν την εκπομπή. Γιατί, θα χαλάσει φωνή. Θα χαλάσει φωνή, θα καταπίνω, θα βήχω. Θα σου κάτσει βαρύ. Θα μου κάτσει βαρύ και θα γλαρώσω. Θα μασουλάω, θα με τρέχουν σάλια. Ωραίες έτσι πρωινές εικόνες. Μετά την εκπομπή, τρώω ένα κουλουράκι κανονικά. Α, νόμιζα πως είχε μπουγάτσα. Όχι, μπουγάτσα, όχι φίλα, σφολιάτες, τέτοια πράγματα. Κουλουράκι στα βιδόψωμο τρώω. Α, ωραία, από εδώ από το φουρνό. Από το φούρνο της γειτονιάς μου, τη Σταυρούπολη. Έχουμε, καλά, έχουμε κορυφαίο φούρνο εκεί. Αλήθεια, λες. Ναι. Και παίρνω και τα κουλουράκια μου, τα στα βιδόψωμα, τα ψωμιά. Μπράβο που είσαι έτσι light. Τι light, τι τρομίζω ψωμί. Ένα κουλούρι και στα βιδόψωμο πρωί-πρωί. Πολύ light, να σε πω. Υγιεινότατα. 2-31-0-287-38 τηλέφωνο επικοινωνίας με την σταθμάρα μας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή και στα ίντερνετια και εκεί ευρισκόμεθα και συνδιαλεγόμεθα καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Σήμερα εκτός από τους γλαφυρούς και τις γλαφυρές που εορτάζουν, είναι παγκόσμια ημέρα διανοητικής ιδιοκτησίας. Μάλιστα, άμα με ρωτήσεις και εμένα που τα ξέρω σχεδόν είναι όλα. Είναι διανοούμενος αυτό. Η ιδιοκτησία που έχουν οι διανοούμενοι. Ναι. Κοιτάξτε, ιδιοκτησία, ένας διανοούμενος μπορεί να έχω, ας πούμε, πάνω... Δεν ξέρω σε τι, σε σπίτια. Μπορεί να έχω σε άειλα πράγματα, ας πούμε. Ναι, σε έχω άειλα, έχω ένα μυαλό στην ιδιοκτησία μου. Τι σημαίνει όμως διανοητική ιδιοκτησία? Εννοούμε, λέει, τόσο ότι είναι η πνευματική ιδιοκτησία, αλλά μας το έκαναν πιο τέτοιο, ας πούμε. Το έργο που παράγουμε. Για να μας μπερδέψουν οι άτιμοι. Ναι. Τώρα, αυτή τη στιγμή, αυτό που παράγουμε, Έλενά μου, είναι πνευματική. Παράγουμε έργο πνευματικής ιδιοκτησίας. Άρα γιορτάζουμε. Γιορτάζουμε κι εμείς καθημερινώς. Αυτά είναι τα δικαιώματα των καλλιτεχνών πάνω στο έργο τους. Και εμείς είμαστε καλλιτέχνες του πρωινού ξυπνήματος. Όσο και τη βιομηχανική ιδιοκτησία, τα δικαιώματα των εφευρετών πάνω στις δημιουργίες, δηλαδή τις πατέντες. Η Παγκόσμια ημέρα διανοητικής ιδιοκτησίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 του Απρίλη. Ημερομηνία που εγκαθιδρύθηκε το 1970 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Τα οποία πνευματικά δικαιώματα. Πολλά μου είπες, πολλή πληροφορία. Ναι, πολλή πληροφορία. Το θέμα είναι τα πνευματικά δικαιώματα γενικότερα δεν υπόκεινται σε ιδιαίτερο έλεγχο. Είναι λίγο το καθεστώς περίεργο, ιδίως και στην χώρα μας. Και τώρα με το ίντερνετ δεν υπάρχει τίποτα. Ό,τι και να το κάνεις, θα στο πάνε, θα στο κλέψουν και θα στο καπηλεύτουν. Ναι, καταλαβες. Κοίτα, αν βάλουν από κάτω πληροφορίες από. Από. Η πηγή από. Δεν βάζουν όμως, δεν βάζουν από ποιον το πήρανε. Ποιο σου κάτσε και είσαι όλη μέρα το μυαλουδάκι του να βγάλει μια βλάκια. Ένα μεμ και ένα μεμ. Τέλος πάντων, λέω τώρα δικά μου τον πόνο μου. Άσε, μη με ακούσει. Α, είσαι παθών, ναι. Παθών. Καλά, καμιά φορά κλέβουμε κι εμείς κάτι τη ζωή, αλλά δεν τα λέμε. Είναι σαν τα πρωταθλήματα. Μας τα πάρουν, τα λέμε. Μα τους τα πάρουμε, δεν τα λέμε. Έτσι πάει. Έτσι πάει το ζήτημα. Επίσης, λέει, σήμερα είναι Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς ασανσέρ. Με τι ανέβηκες με τη σκάλα, εσύ? Εγώ το πήρα, δεν το ήξερα, αλλά. Στο σπίτι μου ανεβαίνω με τα πόδια. Άμα μένεις στο ισόγειο. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς. Πόσο έξυπνη είμαι, ρε παιδί μου. Τίποτα. Είδες τόσο καιρό πήγες να έρθεις. Εδώ έχεις διανοητική ιδιοκτησία στο φουλ. Είναι διεθνής ημέρα, λέει, χωρίς ασανσέρ, χωρίς elevator. Ο οργανισμός, ο ΙΣΚΑ, λέει, προτρέπει τους Ευρωπαίους να μην χρησιμοποιούν το ασανσέρ, αλλά να ανεβαίνουν από τις σκάλες για λόγους άσκησης και υγείας, τονίζοντας ότι το ανέβασμα με τις σκάλες προκαλεί την καύση περισσότερων θερμίδων 2 με 3 φορές σε σχέση με το βάδισμα. Δεν έχει άδικο. Εδώ, για παράδειγμα, έχουμε στον Πέμπτο, έχουμε ένα γυμναστήριο. Αλήθεια. Από κάτω μας, ναι.
Το αποφεύγω. Λειτουργεί κανονικό. Εγώ το αποφεύγω. Έρχονται οι άλλοι να γυμναστούν και ανεβαίνουν και κατεβαίνουν με το ασανσέρ. Γιατί? Αφού είσαι τόσο fit εδώ και τέτοιο και έρχεσαι να κάνει κορμί και τα λοιπά. Και ανέβα. Ανέβα. Μα αφού σου λέει εδώ είναι η καλύτερη γυμναστική. Τα δίνουν όλα. Ναι, γιατί στι κάλε δεν μπορεί να κάνει instant story. Καταλαβέ, δεν βολεύει. Σωστό. Αλλά εναλλακτικό. Μπορούμε να το κάνουμε εμεί. Θα το κάνουμε εμεί σήμερα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Εσύ ρε Μπατμανίδη, έκανες το Σουηδό σήμερα, ε. Τι εννοείς, για ποια απ' όλα? Δεν μίλησες για τον Τουρκουμέ χθες που είναι καλό ταξίδι στη Γάμα Εθνική? Όταν πάμε, κάτσε, να πάμε στο... Για Κανέδες, όταν θα πάμε που έκανες στη... Τουρκουμέ χθες. Όταν θα πάμε στη Β' Εθνική θα τα πούμε αυτά. Αλλά τώρα είμαστε πλέον Γάμα Εθνική, αντίο ζωή. Αλλά μπορεί... να λέμε και τα σωστά, θέλω να σε ευχαριστήσω, σου έβγαλε μια τεράστια απορία. Ναι. Που έχω όλη τη νύχτα, γιατί έχω εκατοντάδες μηνύματα στο κινητό που με στέλνουν χρόνια πολλά. Γιατί? Γιατί η γλαφυρώση. Γιατί είναι η μέρα των διανοούμενων. Α, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Τι σημαίνει. Κατάλαβες. Ναι, 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 ναι. Εδώ, χρόνια πολλά τότε. Δεν είναι η μέρα, είναι η τσιμπάνα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Εντάξει. Θα κεράσω είναι φέτο χρόνο. Α, πώς το είπες αυτό. Είναι φέτο. Είσαι άμα είσαι διανοούμενος, δεις πώς το, ναι, το μιλάς, μάλιστα. Άντε, γεια σας, άντε, γεια σας. Το 59% των Ευρωπαίων ασκείται σπάνια, λέει, καθόλου, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του 2014. Κατά τη διάρκεια, λέει, της Ευρωπαϊκής ημέρας χωρίς ασανσέρ, αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις, ανελκυστήρες και κλειόμενες σκάλες τίθενται εκτός λειτουργίας. Ναι, καλά. Για τόλμα να το βάλεις εδώ. Λες, να το δούμε τώρα. Πού, να μην πάμε σε μέρη που έχει κλειόμενες σκάλες και ασανσέρ. Αν συμβεί κάπως, μας καλέσουν να μας το πούνε. Ναι, μπορεί, ναι, σε ένα μολ. Σε ένα... Δεν θα πάμε. Πώς τα λένε, τα εμπορικά. Τα εμπορικά να με τις σκάλες, δεν θέλω. Σε καμία περίπτωση. Άσε τώρα και παίρνεις το ασανσεράκι, αυτό ανεβαίνεις, κατεβαίνεις. Τι να κάνουμε. Έχει μάλιστα ένας... Βέβαια τώρα πολλές, σε πολλές πολυκατοικίες γιορτάζουν αυτή τη μέρα σχεδόν καθημερινά. Γιατί τίθεται το εξής ζήτημα. Το είχαμε εδώ και στην εκπομπή, ολόκληρο ζήτημα, ας πούμε, σε μια προηγούμενη εκπομπή. Ήρθε εδώ μια φίλη μας η οποία τύγχανε και διαχειρίστηκε τις πολυκατοικίες και αναλύσαμε τώρα όλο το ζήτημα. Πώς μαλώσαν οι πολυκατοικίες, γιατί μισή πληρώνουν και μισή δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστα. Με αποτέλεσμα το ασανσέρ να τεθεί εκτός λειτουργίας. Ή να το χρησιμοποιούν μόνο με κλειδί όση πληρώνουν. Γίνεται αυτό σε κάποιες. Ναι. Αυτό είναι το πιο δίκαιο. Εντάξει, άμα δεν θες να πληρώσεις, να ανεβαίνεις με τα πόδια. Ναι. Και είχα φίλο εγώ που έμενε στον 7ο. Χωρίς ασανσέρ. Τι κορμί έκανε. Πέτσε και κόκαλο. Θες να πάμε να τον επισκεφτούμε, να δεις το κορμί. Και εντάξει, υπήρχαν φορές που κατέβαινε τις σκάλες. Το περίμενες κάτω πάντα. Και είχε ξεχάσει κάτι που ήταν απολύτως αναγκαίο. Άιντε πάλι πάνω. Πηγαίνε, κάνε ψώνια, σαν να πρόκειται να έρθει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ναι, για να μην την βαλάει. για να μην ξαναβγεί ποτέ για μια εβδομάδα, να μην ξαναχρειαστεί να πάρει κάτι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. Καλημέρα. 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 Τι γίνεται? Καλά είμαστε. Καλημέρα. Γεια σου. Τι γεια σου. Τώρα βλέπω τις ειδήσεις. Τι να πω, εσύ. Γεια σου. Τώρα βλέπω τις ειδήσεις. Ναι. Και εντάξει, πολλοί κόσμος γελάει, γιατί καταλαβαίνουν ότι αυτή η αξιωματική μπορεί να μην είναι έννοια. Με τις ειδήσεις φυσικά γελάει ο κόσμος, εννοείται. Μα γι' αυτό που σου λέω, αυτοί που λένε ότι κρατάνε ομήρους. Ναι. Μπορεί να μην είναι Έλληνες. Τι εννοείς εδώ, κύριος? Είναι ένα δώρος για διάφορα πράγματα. Τι η Ελλάδα τα ανέκαμψε. Όπα, κάτσε. Δηλαδή αυτοί που πιάσανε οι Τούρκοι δεν είναι Έλληνες, αυτό μας λες? Για τους δύο λέω. Στους δύο και τους 8 που λέγανε πριν. Τι αποκάλυψη είναι αυτή τώρα. Έτσι είναι οι Έλληνες, δεν συμβάλλονται. Τις φάτσες έχουν οι εξωτερικοί και οι εξωματικοί. Δεν έχουν τέτοιες φάτσες, δεν έχουν. Δεν είναι ελληνικά πρόσωπα αυτά. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω κάτι. Ακουσμάτε. Βεβαίως. Βεβαίως. Ο μιμητισμός, ναι, στη σημερινή, ναι, εποχή είναι μεγάλο λάθος. Μάλιστα, έκθεση, θέμα. Να είσαι μίμος. Μίμος. Και να μην καταλαβαίνεις σου γίνεται. Συμφωνώ. Μάλιστα, ο Μητσικώστας, ας πούμε, και δεν καταλαβαίνει. Πρέπει ο καθένας να είναι αυτός του. Έτσι. Για να μπορέσει να βρει ευτυχία και να βρει ανθρώπινες αξίες. Ναι. Άμα κοιτάς την άλλη που είναι έτσι και δεν θα γίνεις τέτοια, να της πας τον άντρα ή να δείξεις ότι είσαι καλύτερη στη ζωή σου. Έτσι. Στα οικονομικά σου, άστο καλύτερα, πάνε. Άστο. Που λένε. Μάλιστα. Να είσαι καλά, Κατερίνα μου, σε ευχαριστούμε. Για πολλούς αυτό ή για κάποιους συγκεκριμένους? Όχι, για πολλούς. Τα ακούνε και πολλοί τώρα και είναι. Εκατομμύρια. Για να τα ακούσουν. Έτσι, κατά το πιστικότατα. Να είσαι καλά. Τσαο, 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 τσαο. Νομίζω ότι μας κατατοπίζουν. Εννοείται. Όλοι μας κατατοπίζουν εδώ πέρα, γιατί είμαστε παντελώς άσχετοι γενικότερα. Ένας διαχειριστής σε μια πολυκατοικία, ναι, προσφάτως είχα δει μια ανακοίνωση, αγανάκτησε μετά όσο συνέβαινα και έβγαλε
Έβγαλε και ανακοίνωση για το ασανσέρ, το οποίο ήταν χαλασμένο. Με τεράστια γράμματα γράφει και το θυροκόλλησε εκεί πέρα. Το ασανσέρ είναι χαλασμένο. Δηλαδή δεν κινείται. Εξηγεί, γιατί κάποιος πρέπει να τα κάνεις πιο λιανά. Που σημαίνει ότι δεν λειτουργεί. Δεν πάει ούτε πάνω ούτε κάτω. Άρα, αυτό είναι ανακοίνωση σε πολυκατοικία κανονικότατα. Μη πατάτε συνέχεια το κουμπί και μη χτυπάτε την πόρτα φωνάζοντας ασανσέρ. Δηλαδή τα αρχόταν από μόνο του το ασανσέρ. Αυτός το φωνάζε... δηλώνει αγανακτισμένος. Αγανακτισμένος, πώς το λένε, διαχειριστής. Ούτε λέει το ασανσέρ σας ακούει, ούτε υπάρχει κανείς μέσα για να σας ανοίξει. Αλλά και να υπήρχε, τα ίδια θα σας έλεγε. Όταν ένα ασανσέρ λέει είναι χαλασμένο, είναι χαλασμένο. Και μέχρι να φτιαχτεί δεν δουλεύει. Μπράβο. Συμπέρασμα. Με κεφαλαία, μαυρισμένα, υπογραμμισμένα γράμματα. Ο μοναδικός δρόμος προς τα πάνω ή προς τα κάτω είναι με τα πόδια. Από τις σκάλες. Κάθε άλλη προσπάθεια είναι μάταιη. Ο διαχειριστής. Καημένος. Φαντάζομαι τώρα τι κάνανε εκεί τύποι στην πολυκατοικία του. Δεν ξέρουμε τώρα σε ποια περιοχή όμως δεν μας λέει που είναι. Αλλά νομίζω σε πάρα πολλές. Το Θεσσαλονίκη το είδες ή... Το είδα σε ένα site, ας πούμε, κυκλοφόρησε πολύ στο ίντερνετ. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Έλα, Batman. Έλα. Δώσε λίγο ρε την Έλενα. Εδώ είναι, για στη δώσω. Έλα. Σε παίρνω, ναι. Αλλά την ξεκίνησες στην εκπομπή με πίτσες, με τέτοια. Ναι. Κάνε λίγο γκουρμέ. Τι θέλεις να σου προτείνω, κάτι ας πούμε. Δεν θέλω να ακούω για φάιτνες και γυμναστικές και ασανσέρια. Όχι, τρελαίνεται άμα ακούγεσαι. Θα σου προτείνω ένα συνοδευτικό για την πριζόλα σου. Ναι, την έχω μισοφάει σε λίγο. Δεν πειράζει, από με αυτά είχαμε. Θα σου έλεγα να κάνεις έναν σπιτικό πουρέ. Ναι. Δεν τα μπορώ αυτά μου. Τώρα δεν σ' αρέσει το άλλο. Δεν σ' αρέσει η κουρμεδιά, δεν σ' αρέσει η γυμναστική. Τι να κάνω. Σε φέραμε την ένα να δεν σ' αρέσει. Άμα δεν χορτάσει, θα ρίξουμε ακόμα μια σακάδουνα και το θέλω τώρα. Με τον πουρέ τι να χορτάσει. Μάλιστα. Συνοδευτικό σου είπα. Καλά, θα το δοκιμάσω κάποια άλλη φορά για να σε ενημερώσω. Έτσι, ξεκινά να μαζεύει γκουρμέ τι συνταγέ. Γκουρμέ θα σου δώσω εγώ. Προχθέ δεν σου έδωσα εγώ με διάφραγμα μοσχαρίσιο να κάνει, α πούμε. Και... Διάφραγμα μοσχαρίσιο ήταν η συνταγή και αέρα ελιά. Σε παρακαλώ, α πούμε. Ναι, εννοείται. Τι νομίζει, δεν είναι το λόγο επειδή. Γκουρμεδιάρικο, θα σου δώσω και συντάγια αφού θέλω να σου προτείνω έτσι να. Ένα πρωινό. Ναι. Έφαγα προχτές. Τι έφαγες? Βέβαια δεν είναι πρωινό, αλλά να μου πεις γιατί όχι. Γιατί όχι τώρα, το πρωί τώρα σε αυτά. Παστουρμαδόπιτα. Ωραία, είναι παστουρμαδόπιτα. Με τσιπουράκι τέτοια, Ναι, θα βάλεις δίπλα γλυκό κιδόνι. Ναι, παιδί μου, ναι. Και θα βάλεις και γιαούρτι. Πού το έφαγες αυτό? Εδώ κοντά. Ναι, σε μεζεδάκι, ας πούμε, φάση. Όχι, σαν ορεκτικό πιάτο. Σαν ορεκτικό, ναι, ναι. Θα συνδυάσεις στον ουρανίσκο σου αυτές τις τρεις γεύσεις. Και τι γίνεται? Γίνεται έκρηξη για ψυχνοσίας μέσα. Έκρηξη. Ήταν καλό αυτό σαν... Ναι, ήταν καλό. Ναι, ήταν καλό. Ναι, θα το δοκιμάσω, θα δοκιμάσω. Τώρα πώς θα κάνουμε παστουρμαδόπιτα είναι το θέμα. Δύσκολα βέβαια. Η μαμά μου φτιάχνει. Φτιάχνει αλήθεια. Μας βγάλει... Μαμά, μας ακούτε μαμά? Δεν ξέρω. Ναι, αλήθεια κανεί τόσο μερακλού είναι. Μπράβο. Όχι, αλλά κάτι. Παστουρμαδόπιτα δεν είναι κάτι το συνδένει, ας πούμε, που λέει να κάνω σπανακόπιτα, τυρόπιτα. Ναι, ναι, κάνει διάφορα. Θέλω. Από πού είναι η μητέρα σου? Καλά, δεν έχω γνωρίσει στι Σέρε. Μην κρατήσει τώρα. Ναι, παιδί μου, λέμε πω έχει καμιά καταγωγή από πιο τέτοια. Γιατί παστουρμαδόπιτα αυτά τα έχουν από Θράκη ή μεριά. Είναι καμιά παραδοσιακή, αλλά έτσι. Αλλά την παστουρμαδόπιτα δεν τιμάμε. Εντάξει, οκ. Την επόμενη φορά θα φέρω το κιδόνι. Θα φέρω εγώ. Βάζω το κιδόνι. Βάζω το κιδόνι. Ψάχνουμε το γιαούρτι. Λοιπόν, 6 και 33 πρώτα λεπτά, θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας μικρή ανάπαυλα. Πεινασμένη και ωρεξάτη ξεκινήσαμε, κυρίες και κύριοι, και θα επιστρέψουμε εδώ με πληθώρα ειδήσεων, πληροφοριών. Και όχι μόνο, μείνετε συντονισμένοι. Παγκόσμια ημέρα ή μάλλον ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς ανελκυστήρες. Και αυτός είναι ο εθνικός ύμνος που... μας προτρέπει όμως να κάνουμε άλλα πράγματα, να χρησιμοποιούμε. Όχι και να τον καταρρύψουμε. Βέβαια την αμηχανία του ασανσέρ, δεν ξέρω αν μπορέσουμε ποτέ ως ανθρωπότητα να την ξεπεράσουμε. Δεν αισθάνεσαι αμηχανό όταν μπαίνεις σε έναν ανεκτήριο? Επειδή δεν μπαίνω συχνά. Δεν μπαίνεις, τι ανεβαίνεις με τα ποδιά? Σε μονοκατοικία μένω. Ναι ρε παιδί μου, εδώ ας πούμε στο Λίμπερο, άμα θα κατεβούμε και θα μπουν. Ποιος 6 ώρα το πρωί μόνοι μου έρχομαι. Σωστό γι' αυτό, τα απολαμβάνεις, το παίρνεις μόνοι σου το ασανσέρ. Αλλά αυτή την αμηχανία όταν είσαι μέσα και με άλλον κόσμο που όλοι κοιτάνε στραβά, λοξά, κανένας δεν κοιτάει το διπλανό του.
ότι αυτό που και καλά βλέπουμε στις ταινίες που όλοι κοιτάνε μπροστά. Ναι. Πού συμβαίνει, που εδώ που κανείς δεν κοιτάει μπροστά, όλοι στο πλάι είμαστε κάπως και έχουμε κάτι λίγο αράζουμε. Δεν διασταυρώνουμε πάντως τα βλέμματα ή προσπαθούμε να κοιτάξουμε το κινητό μας που δεν πιάνει ποτέ μέσα στο ασανσέρ. Λες, ε. Δεν κοιτάς τι γράφουν στα μηνύματα. Κοιτάς τι γράφουν στα μηνύματα. Κάποια φορά να περάσει η ώρα. Πω, στόκερ. Να προσέχουμε από την Έλενα, δηλαδή όπου βρίσκεστε, μην δείτε κανένα κεφαλάκι από πίσω σας, ιδίως μέσα στα σανσέρ. Να προσέχετε τι γράφετε, γιατί. Αλλά γενικά όχι, δεν τα χρησιμοποιώ. Δεν τα χρησιμοποιείς και καλά, κανείς γιορτάζεις κάθε μέρα. Γενικότερα υπάρχουν πολλά πράγματα. Ένας τύπος έκατσε και έγραψε τους 43 κανόνες του ασανσέρ. Όχι ούτε έναν ούτε δύο. Πράγματα τα οποία συμβαίνουν, τα πιο τρελά που μας λέει και το τραγούδι, που ενδεχομένως να τα έχουμε σκεφτεί αλλά να μην τα έχουμε αποτυπώσει, να έχουν περάσει μέσα από το μυαλό μας αλλά να μην τα έχουμε συγκεκριμενοποιήσει. Και μιλάει για το θεώρημα, λέει, των διαγώνιων γωνιών. Αν μπεις, λέει, μέσα στο ασανσέρ και ήδη βρίσκεται άνθρωπος, κάθεσε αυτό που το είπες περίπου, διαγώνει από αυτόν. Καταλαβές, ναι. Ο ένας στη μια πλευρά και εσύ ακριβώς απέναντι, ναι, αλλά διαγώνια, ναι. Δεν πας τώρα δίπλα του να κάτσεις, είναι πάρα πολύ αμήχανο αυτό το πράγμα. Πρώτα, λέει, περιμένουμε να βγουν οι μέσα και μετά σμπρώχουμε να μπούμε οι έξω. Εγώ εδώ στον Λίμπερο έχω, ναι, φάει πόρτα στο ασανσέρ, δεν την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Κάτω. Δεν μπορούσες. Όχι, ενώ ήταν γεμάτο. Ήταν στο περίπου λίγο γεμάτο. Ερχόταν αυτοί οι χρηματιστέοι, τέτοιοι τραπεζικοί δικηγόροι που είναι στα κατώτερα πατώματα. Και τρώγα εγώ μια τυρόπιτα τώρα εκεί. Μπορεί να είχα σουσά μια τέτοια αυτά σφολιάτες στα μούσα μου. Και είναι ο τύπος εκεί με το χαρτοβιακάκι αυτό και το τέτοιο και μου λέει: συγγνώμη, παλιγάρι, αλλά δεν χωράς. Και μετά έρχεται μια δυσποινίδα, και τη λέει: περάστε μέσα. Και κλείνω την πόρτα και εγώ περιμένω το βλάκα, α πούμε. Σου έμεινε τραύμα, Ναι, μου έμεινε τραύμα. Αυτό το έχω ξαναπεί πολλές φορές στην εκπομπή. Έχει 2 χρόνια που έχει συμβεί, αλλά με έχει σημαδέψει. Πού πα, χρυσέ μου, με την τυρόπιτα. Με την τυρόπιτα, πού να σε βάλει και τώρα όλα. Λάδια. Και τα λάδια. Εντάξει, είχα χαρτοπετσέτα, σκουπιζόμουν μέσα. Οπότε δεν μπορούσα. Δεν επιτρέπεται μάλλον να τρως μες στο σανσέρ. Εντάξει, μωρέ, τι να έκανα. Άσε, μωρέ, τώρα αυτοί οι χρηματιστέ να πούμε. Γιατί, λέει, πάντα οι οδηγίες του ασανσέρ είναι γραμμένες στην καθαρεύουσα. Αυτό επίσης δεν έχει καταλάβει κανένας. Α, έτσι έκανε και ο παππούς μου. Τι. Ήτανε διαχειριστής και όλα στην καθαρεύουσα. Στην καθαρεύουσα, λέει. Καταρχήν λέμε το ασανσέρ, δεν ξέρω να το λέει κανείς, ανελκυστήρ. Ανελκυστήρ. Μόνο εμείς εδώ που είμαστε καθαρεύουσιάνοι. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα στο λόγο επειδή. Καλώς τον, αγαλώς τον. Καλημέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη, την όμορφη Θεσσαλονίκη. Έτσι, στεντόρια πρωινή δυνατή φωνή. Και χαιρόμαστε. Ναι, εννοείται. Παπίνο, ξεχάσαμε σήμερα να πούμε για χθες ότι η ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ έκανε μια μεγάλη νίκη. Πόσο κέρδισε, θα τα πούμε λίγο αργότερα. Αυτά, αλλά θα τα πούμε από τώρα. Ναι. Γιατί 3-1 σετ. 3-1 σετ. 3-1 σετ στο πρώτο παιχνίδι. Τη Σύρο, ναι. Έτσι. Το πρώτο παιχνίδι. Ξεχάσαμε κάποια. Φερέφωνα βρίσκουν ευκαιρίες μόνο όταν χάνει ο ΠΑΟΚ να βγάλουν καζούρες. Όταν κερδίζει δεν βγαίνει κανένας. Έτσι και ο Ολυμπιακός κέρδισε. Είμαι λίγο κακός και συγγνώμη. Δεν πειράζει. Είμαι λίγο κακός. Ο Ολυμπιακός κέρδισε την Κηφισιά 3-0. Μάλλον αυτοί οι δύο θα συναντηθούν στους κλασικούς πλέον τελικούς του Μαΐου. Το πιστεύω και εγώ. Ναι. Και θα γεμίσει το παλατάκι. Δεν φαντάζομαι να πήγε κανένας, αλλά όταν είναι με τον Ολυμπιακό. Πιστεύω θα γεμίσει, γιατί και πέρσι ήταν 5.000 κόσμος μέσα. Και παραπάνω, και παραπάνω. Μάλιστα. Ναι. Όλα καλά στους δρόμους της πόλης. Ναι. Προ το παρόν καλά πάμε. Έχουμε πολλούς επενδυτές οι οποίοι κυκλοφορούν στους δρόμους. Έγινε. Σε φιλούμε. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Τσαο. Να, κόσμος διψάκια. Θα τα πούμε και τα αθλητικά. Δεν θα τα αφήσουμε έτσι εδώ εμείς, γιατί είμαστε και αθλητική εκπομπή. Κάποτε, λέει, θα λέμε στα παιδιά μας ότι προλάβαμε ασανσέρ με εσωτερική πόρτα που την ανοίγαμε χειροκίνητα και θα νομίζουν ότι τους δουλεύουμε. Εκείνα σαν τα κελιά. Έλα, εκείνα ήταν πολύ πιο ωραία. Παλιά έτσι. Σικάτα. Σικάτα, έτσι. Αισθανόσουν ότι είσαι στη Μονμάρτη ένα πράγμα. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Good morning. Καλώς τον. Good morning. How are we? How are we? Are we very well. Very well. Περίπου. Στο περίπου, ναι. Τι λέει? Εδώ πίνω το γαλλικό μου με καραμέλα. Α, γι' αυτό μιλάς στα αγγλικά, επηρεασμένος από το γαλλικό. Καραμέλα. Εγώ είμαι Ευρωπαίος, φίλε. Έτσι. Καραμέλα σιρόπι. Καραμέλα και φουντούκι, γεύση. Α, γεύση. Εντάξει. Από γνωστή αλυσίδα. Ναι. Μόνο γνωστές εσύ. Μόνο μάρκες, σε παρακαλώ.
Εννοείται τίμωση τίποτα βλάχη. Όχι δα. Αλλά μπαρές θέλω να μας κεράσεις, φέρε τίποτα. Κανείς δεν φεύγει, άσε Έλενα μου. Τίποτα, μόνο στα λόγια είναι όλοι. Ένας εδώ να φιλοτιμηθεί να μας φέρει. Εγώ δεν πάω πουθενά πρόσκλητος. Έλα. Όλοι σε κάλεσα. Τι δεν κάνω. Έλα και φέρω όπως και κάτι της. Το κάτι τι σου, ρε παιδί μου. Έτσι, μάδια χέρια. Πρώτη φορά θα δεις εδώ να μας δεις, δεν γίνεται. Προλαβαίνεις άνετα, έχεις μια ώρα. Μια μισή, μη σε πω. Περιμένουμε και ένα τέταρτο. Αν αργήσεις, τέτοιοι άνθρωποι είμαστε. Μη νομίζεις. Τι λέει κατά τα άλλα. Καλά, μωρέ. Nice. Είδαμε τον βόλεϊ χθες. Α, όλοι βολεϊκοί. Όλο αυτό που άκουγα εκφύσεις ως βολεϊκός. Είχε κόσμο χθες. Για βόλεϊ είχε. Ναι. Πόσο, ας πούμε, για βόλεϊ, Γιατί για βόλεϊ έχουμε δει και 7.000 κόσμο στο παλατάκι. Για βόλεϊ. Καμιά χιλιάρα άτομα τα είχε. Α, τι είναι, τα είχε, μάλιστα. Άμα έπαιζε με τον Ολυμπιακό θα είχε. Για σφαίρα πήγαν δηλαδή. Μάλιστα, μάλιστα. Ε, εντάξει, τι να κάνουμε. Με τον Ολυμπιακό μόνο. Με τον Ολυμπιακό. Το Μάιο θα είμαστε καλά. Ολυμπιακό πάω κι εγώ. Ναι, ναι, αυτό. Δεν εννοείται. Δεν έχω δει βόλεϊ από κοντά στη ζωή μου, πάω να το δω τώρα. Ε, να, για όλα υπάρχει μια πρώτη φορά. Ναι. Ναι, έλα πάρτο, βάλε Δευτέρα, βάλε Δευτέρα. Μετά με τον Παναθηναϊκό. Πλούσια, πλούσια αγωνιστική δραστηριότητα χθες. Και είδα το πρώτο ημίχρονο με την Μπάγερν. Και μετά κοιμήθηκες. Όχι, βγήκα στο Ζαγόρα μετά και στο Κιλόνια. Έτσι πως το είπες, βγήκα στο Ζαγόρα, σαν βγήκες έξοδο. Χθες το βράδυ βγήκα στο Ζαγόρα, τα σπάσαμε. Όχι ρε, βαριόμουν από χθες. Εσύ γιατί βαριέσαι εσύ. Ναι. Και οι θεοί βαριούνται, Έλληνα. Δεν μπορώ. Τα γράφω, τα γράφω. Αυτά να τα λέω κι εγώ. Μαθαίνω εδώ δίπλα στους καλύτερους, Έλενα μου, μην νομίζεις. Και οι θεοί πρέπει να κοιμηθούν κάποια φορά. Έτσι. Πότε κοιμάσαι. Κοιμάμαι μετά κατά τις 12, μία και πέρα. Εγώ γιατί γέρασα πια. Έτσι. Και τι ώρα ξυπνάσαι, δεν είμαι σαν και εσύ. Εγώ κοιμάμαι, ξυπνάω 6-6,5 ώρα βαριά έχω ξυπνήσει. Μάλιστα. Μάλιστα. Οκ, okay, έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσαο, 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 τσαο. Το 24ωρο του Κρίς. Ενημερωθήκαμε τώρα εδώ στο λόγο επειδής. Έχεις κλειστεί ποτέ σε ασανσέρ? Όχι. Δεν έχεις, έχω αλλά θεωρώ ότι και να είχα κλειστεί, ναι, δεν θα είχα κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Μάλιστα. Έχουμε κλειστεί εμείς σε ασανσέρ, ας πούμε, που έπαιρνε δύο άτομα. Με παρέα. Με παρέα, ναι. Παρέα είμαστε. Έλεγε μέχρι δύο άτομα και πήγαμε πέντε. Και λέμε, έλα μπορέ τώρα τι θα γίνει. Πηγαίναμε σε ένα πάρτι. Από εκείνα τα μικροσκοπικά. Ναι, ναι, έλα, έλα, μπείτε, μπείτε, χωράμε. Κλειστήκαμε και μετά σαν τα πήγαμε. Θα το υπολογίζετε με τα κιλά, γιατί αν είστε πέντε και στα δύνατη. Πηγαίναμε στο πάρτι με μεγάλες προσδοκίες και βγήκαμε, ας πούμε, γκολ από τα αποδυτήρια, ρεζίλι. Φωνάζω, κάντε μας από μέσα. Κάναμε σχέδια, πάμε σε αυτό το πάρτι, θα έχει κοριτσάκια, ξέρω εγώ και τέτοια αυτά. Να πούμε. Ρεζίλι, ναι, μετά μας μιλούσαν τα χαϊβάνια εδώ. Και βγαίναμε από τα σασέρ, βγαίναμε. Άστα να πάνε. Μην παίρνεις με πόλους. Ποιος σας έβγαλε? Δεν ξέρω τι έγινε. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Γενά μνήμη σε αυτά. Πυροσβεστική δεν πρέπει να ήρθε. Κάτι έγινε και κατέβηκε και ξανανέβηκε. Όταν είμαστε σε τέτοιες καταστάσεις πανικού δεν τα θυμόμαστε. Χάνεται. Τα θυμόμαστε. Ναι, δεν χωρούσαμε μέσα. Είμαστε ο ένας πάνω στον άλλο. Αυτός ήταν ο πανικός. Ακουμπούσαμε ένας στις κοιλιές του άλλου. Ας το πω, έχει πολύ ωραίες συνθήκες. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Καλώς τον. Τι γίνεται, τι κάνουμε? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Όμορφα. Το Παοξάκι, Έλενα, τι κάνει, καλά είναι? Πολύ καλά. Μια χαρά. Μπράβο. Αφού πολύ κερδίζει καλά ο Παοκ. Εσύ. Μια χαρά είμαι. Πού βρίσκεσαι? Στον δρόμο. Και πού πας? Πάω για Κοζάνη. Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Ωραία. Ο καιρός. Τέλειος. Τέλειος. Για Κοζάνη, σήμερα να κάνετε να φύγετε να πάτε όλοι στην Κοζάνη. Να το δίνουμε εδώ και ταξιδιωτικές οδηγίες. Κοζάνη, ωραία, να πάω στο καρναβάλι. Ναι, δεν έχω πάει ποτέ Κοζάνη, να σου πω. Ωραία, τώρα. Δεν εγκρίνει. Κατά τα άλλα, δεν έχει κάτι τρομερό. Ναι, αυτό το ιδιαίτερο. Αλλά στο καρναβάλι είναι ωραία να πάω. Έχει πολύ καλό ταβάτι. Στην Κοζάνη, για κάποιο λόγο, πηγαίνουν φοιτητές Εράσμους από την Κίνα. Αλήθεια. Δεν έχω καταλάβει γιατί. Ναι. Για κάποιο λόγο τους πάνε και τους Κινέζους. Τι τους λένε τώρα εκεί? Για Λοζάνη μάλλον θα πηγαίνανε και κατέληξαν εκεί, ξέρω εγώ. Ναι, όντως ισχύει αυτό. Το έχει μεταφέρει το ρεπορτάζ ο Αναστάσης που πηγαίνει πολλές φορές Κοζάνη για κάποιο και αυτό. Γιατί πάει? Δεν ξέρω. Να βρει Κινέζους, ξέρω κι εγώ αυτό. Γιατί κάνει τον Κινέζο, τι να σου πω. Δεν έχει διευκρινιστεί. Τα ματσάκια τα έρευνα στα δίνω. Είδα και Παναθηναϊκό μπάσκετ, είδα και Μπάγκερ Ρεάλ ποδόσφαιρο. Εντάξει. Παναθηναϊκό μπάσκετ, φίλε, εντάξει, τα κρίσιμα σημεία, θα φύγει το σημείο Real. Ναι, το βόλεϊ το έδειχνε τηλεοπτικά.
Το φίλο δεν το πήρα χαμπάρι. Δηλαδή. Και εγώ δεν το πήρα χαμπάρι, μα το βλέπα και αυτό. Καθόμουν σαν την άδικη κατάρα δηλαδή. Αν το βλέπα και εγώ, αλλά δεν το πήρα χαμπάρι. Ναι, ναι. Ο Γιαννακόπουλος χθες τρελό κράξιμο σε Μπερτομέου και σε Euroliga. Ποσταρίσματα. Με το δίκιο του νομίζω ο άνθρωπο. Ναι. Με το δίκιο του. Η πλήγη του που κάνει η Ευρωλίγκα, βέβαια εδώ και χρόνια. Απλά για να κόψει το τάκι να το καταλάβει. Εντάξει. Όταν δίνανε αυτή τη δύναμη στην Ευρωλίγκα να κάνει τα κλειστά συμβόλαια, πράγμα παράδειγμα για μένα. Γιατί οι ομάδες δώσαν τη δύναμη στο Μπερτομέο, έτσι. Να λειτουργήσει έτσι. Εκεί κατάντησε στο μπάσκετ αποτυχημένε και άχρηστε υπάλληλε. Έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Γυαλάκια. Έτσι, και την ονόμασε Τσιρκολίγκα. Τσιρκολίγκα, ακριβώς. Ναι, και ναι. Καλά έκανε. Εντάξει. Λοιπόν, ίσως είναι αυτό και μια αρχή γιατί εντάξει, το Champions League τώρα που είναι διοργάνωση της FIBA, δεν να είχαμε να λέγαμε. Να οργανωθεί λίγο καλύτερα το πράγμα, να δούμε κάλλες ομάδες πιο δυνατές για να γίνει μια δυνατή λίγκα για αυτή. Μάλιστα. Γιατί χωριά παίζουν σαν το ζήτημα, λέμε τα πράγματα. Καλά, ναι, εννοείται. Αλλά μια άκρη θα πάνε το σηκώσει εκεί πάλι. Νομίζω το σηκώσει, ναι, αν είναι σοβαρή. Γιατί έχει τρομερή διακυμάνση αυτή την απόδοση τη. Μέσα στο σπίτι τώρα με 18.000 κόσμο, δύσκολα. Τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο δεν είναι, ή πιο μετά. Όχι. Όχι, την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα. Δεν είμαι σίγουρο. Πάντω θα είναι μια χρονιά τη Άγια. Γενικά. Γιατί πήρε κύπελο στο μπάσκετ. Λογικά θα σηκώσει και ένα ευρωπαϊκό στο μπάσκετ. Πρωτάθλημα παίρνει όπως το παίρνει. Ναι, ναι, ζουν. Ασύλληπτες στιγμές ζουν οι φίλοι της ΑΕΚ. Ζουν ασύλληπτες στιγμές. Τεράστια Ρεάλ. Έτσι, τεράστια Ρεάλ. Εντάξει τώρα η Μπάγκερ, δύο αναγκαστικές μέχρι το 30. Βγαίνει ο Ρομπέν, βγαίνει ο Μπότε. Γονάτισε. Όλα πέσαν τον ρόλο του. Ο Ριμπέ. Αν δεν πάρει επειδή να ξεκινάς με κόλ, έτσι. Εντάξει, σίγουρα. Το οποίο κόλ άμα παρατήρησε είναι τρία λάθη. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβες τα λάθη. Ναι, 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 ναι. Λάθος πάσα, ο τερματοφύλακας εκεί λάθος εκτίμηση. Όχι, καλά, όχι ο τερματοφύλακας. Το λάθος ξεκινάει φίλε από τον τέτοιον, από τον Μαρσέλο. Ο οποίος η μπάλα βγαίνει πλάγιο, βγαίνει out. Και αυτός κυνηγάει την μπάλα και παίζει με την μπάλα. Και δεν γυρνάει πίσω. Αυτό δεν το πρόσεξα. Ναι. Δεν το πρόσεξε. Άμα το δει, θα καταλάβει. Θα το ξαναδώ. Παίζει την μπάλα αυτό και μετά αρχίζει τρέχει όταν καταλαβαίνει ότι πίσω είναι χωνή. Κάνει λάθος ο Κασεμίρο, δεν φτιάχνει το παίρνει. Κάνει λάθος ο Νάβας. Okay. Περιμένουμε την περιμένουμε τη Ρεάλ. Εμείς στη Λίβερπουλ θα είναι ο ιδανικός τελικός για να τη πούμε διοφωνίεντα. Έτσι. Δεν μου λες, η Έλληνα εκεί έφυγε. Είπε, εδώ, με πιάσατε. Μα τι μαθαίνεις, μωρέ, με πιάσαν όλοι εδώ τα βόλη τη μπάλη, τίποτα. δεν βάζουν μυαλό με τίποτα. Δεν πειράζει, και εγώ Ρεάλ είμαι, αυτό έχω ξαναπεί. Να τα, να τα. Έλενα, έχει ένα πολύ ωραίο σήμερα διαβάτη. Τι έχει? Ναι. Ένα πολύ ωραίο βιβλίο διαβάσει, που είναι δύο άγνωστοι κλείνονται σε ένα σαστέρ στη Θεσσαλονίκη. Έτσι λέγεται «Στη σκιά της Πεταλούδας». Είναι εκπληκτικό βιβλίο. Ναι. Αν το έχεις διαβάσει, θα το διαβάσει. Θα το διαβάσω. Σκιά της Πεταλούδας και είναι ιστορία για δύο ανθρώπους που κλείνονται σε ένα σανσέρ. Ένα σανσέρ 15 Αύγουστο, μέρα 15 Αύγουστο. Ναι. Όπου δεν υπάρχει και κανένα, γιατί είναι και κτίριο δημόσιο και ας το πούμε δημόσιο, δηλαδή με κάποιες υπηρεσίες, τέλος πάντων δεν υπάρχει κανένας να τους ανοίξει. Ναι. Είναι τριήμερο δηλαδή, πέφτει, κλείνεται Σάββατο αυτό. Ναι, και στην ουσία πεθαίνει και εκεί μέσα, έτσι, αλλά διάβασα το βιβλίο γιατί εξελίσσεται όλη η ιστορία τους εκεί μέσα. Έχουν βγάλει και μήπως καμιά ταινία γι' αυτό? Όχι, δεν βγάλαμε ταινία, αλλά είναι, στην ουσία, είναι ένα βιβλίο το οποίο θα το λατρέψει. Τι γυρίσουμε εμείς την ταινία αυτή? Γιατί να κλειστούμε σαν σασέρ και... Της Γιάννης Πεταλούδας μου διαφεύγει ο συγγραφέας, Έλληνας φυσικά είναι. Ναι, ναι, το Google εδώ τώρα. Μυθιστόρημα, ο Ισίδωρος Ζουργός, αυτός είναι, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αυτό έχω δει στη σκιά της Πεταλούδας. Αυτό θα είναι. Δεν, νομίζω ναι, Μάλιστα. Ναι, στη σκιά της Πεταλούδας αυτό θα είναι. Τι ωραία, τι ενημερωνόμαστε και λογοτεχνικά. Έχει νομίζω και 6-7 χρόνια που κυκλοφόρησε. Επομένως κάπου θα είναι. Να το ψάξω. Τι επίπεδο αυτή η εκπομπή? Δεν γίνεται άλλο. Είδε. Να είσαι καλά, καλό δρόμο. Λοιπόν, καλημέρα. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Εντάξει, το τι θέλει. Δεν πειράζει, εγώ ενημερώθηκα. Α τα λέτε εσεί. Α τα λέτε εσεί. Α τα λέμε καλά. Τι να κάνουμε άλλο τώρα? Έχει κάνει. Όλοι έχουν τι κάψει με τα ποδόσφαιρα και με την καλαθόσφαιρα και με το ένα και με το άλλο. Να, ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος κράζει την.
την EuroLeague, αυτή που διοργανώνει το πρωτάθλημα του μπάσκετ το ευρωπαϊκό, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει υποστεί έτσι αρνητικές διαιτησίες. Συγχαρητήρια λέει στη Ρεάλ για την νίκη της σήμερα. Όλη η Ευρώπη παρακολουθεί, καταλαβαίνει με τον πιο εκοφαντικό τρόπο ότι η διοργάνωση δεν κρίνεται τόσο του γηπέδου. Μπούρου, μπούρου, μπούρου. Όποιος ακόμη και μετά το σημερινό δεν το βλέπει, η βλάκας είναι ιστημένος. Ο αποτυχημένος Ισπανός υπάλληλος με τα γυαλάκια έχει κάνει τη διοργάνωση τσιφλίκι του. Τσιφλίκι. Ναι, εκτός του ότι επί χρόνια φωνάζουμε διότι κανείς δεν μας λέει που πάνε τα λεφτά των χορηγών, της χρήσης εικόνας, των σημάτων και των αθλητών, τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Ναι, ναι, οι αθλητές και οι προσπάθειές τους είναι στη δεύτερη μοίρα και η κατάντηση στο μπάσκετ άχρηστε. Ναι, τον κράζει τώρα αυτό, ναι, και χαρακτηρίζει την Euroliga τσίρκο λίγκα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Αν και μετά αυτά που είπατε έπρεπε να βγει ο Παπούλιας να μιλήσει για λογοτεχνία, για την ταινία που είδε. Ναι. Εγώ, συγγνώμη. Ναι. Ο Πασχάλης δεν έχει βγει, είναι Παγκόσμια ημέρα στα ΣΕΠ και δεν έχει βγει. Δύο φορές. Δύο φορές και τρίτη πρέπει. Εκτός αν λέει Β' πρώτη έχει και Γ' κατηγορία, τρεις ώρες πρέπει να βγει. Λοιπόν, χθες επικοινωνώ με το γιο μου, βρίσκεται στο Μόναχο. Ναι. Α, ναι. Παίρνει τηλέφωνο, μου λέει πατέρα, όλοι στο ξενοδοχείο είναι και βλέπουν αγώνα, ποιον υποστηρίζουμε. Λέω κανέναν. Μου λέει καλά, λέει, σε πρώτη φάση αυτό, σε δεύτερη. Του λέω κοίταξε, όλοι εκεί λέω την Μπάγκερν υποστηρίζουν. Μου λέει ναι, λέω Ρεάλ αγόρι μου. Δεν ξέρω τι έγινε, δεν έχω μιλήσει πιο αργά γιατί έχω κοιμηθεί. Θα τον πάρω σε λίγο. Αν είναι καλά. Αν είναι καλά, αν ζει αυτό. Ναι. Δεν πρέπει να έχει τέτοια προβλήματα. Α, εντάξει, οκ. Okay. Είναι. Το έχει δεν το έχει με ποδόσφαιρο, τυχαίνεται. Α, μάλιστα. Η αποτυχία του γονέα είναι αυτή, ναι, το έχουμε ξανασυζητήσει. Ναι, εντάξει. Του λέω, αν δεν είχε την αυτό το μουτζουνάρα μου, θα έλεγα δεν είναι δικό μου σίγουρα. Το DNA δεν πάνω. Είναι. Το DNA. Λοιπόν, κλείνω και περιμένω από τον Πασχάλη να βγει να μιλήσει. Α, και μια ταινία, μια και βλέπει ο κόσμος, ναι, ελεύθερη από τον παραγωγό της στο YouTube. Mm-hmm. Η διανομή πλατεία Αμερικής. Μάλιστα. America Square. Είναι ένας κόσμος που είναι δίπλα μας και νομίζουμε ότι είναι μακριά. Μάλιστα. Πλατεία Αμερικής. Για, ναι, Αθήνα, για Αθήνα να φανταστώ. Για Αθήνα να φανταστώ. Είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα, πάλι, μάλιστα. Θα το τσεκάρουμε. Τι ωραία σου ημέρα έχουμε συλλέξει. Ταινία, ταινία, ταινία. Εντάξει, έγινε, σε φιλούμε. Τα λέμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην γραμμούλα. Με καλέσατε. Ναι. Εγώ όχι, εδώ. Δεν σας μυρίζει όλοι εδώ. Μεταξύ σας. Όταν κατεβαίνω στο κέντρο εκεί, Καμάρα και αυτά, μυρίζει η ατμόσφαιρα καμένο εδώ και δύο μέρες. Τι γίνεται. Κάηκαν μυαλά, φαίνεται. Δεν κάηκαν μυαλά, λέει, ίσως. Ναι, δεν ξέρω. Εσύ προκαλείς την τύχη σου σήμερα. Μήπως. Καθόλου. Δεν ξέρω τι είχε. Εγώ δεν κυκλοφορώ στο κέντρο, μέχρι εδώ έρχομαι, μέχρι την Κολόμβου. Πού να, μα περάσει εσύ ρε φίλα από εκεί πέρα, Αγίου Πάτρου, θα σε πιάσει τουριστικές. Σύνορα, σύνορα, ναι, δεν πάμε. Με βίζα και διαβατήριο, δεν πηγαίνουμε. Δεν ξέρω τώρα για τα καμένα. Εν τω μεταξύ ρε φίλο Νταλή, τον έπιασα διάβαστο το φιλαράκι μου. Mm-hmm. Που λέει για την Κοζάνη, λέει, πάνε, έχουν ωραία καρναβάλια, έχουν Πάτρα, έχουν ωραία, στην Ξάνθη έχουν στην Κοζάνη είπε, δεν είπε ούτε Πάτρα ούτε Ξάνθη. Ναι, τα πιο καλά καρναβάλια είναι κάθε 15 μέρες, ας πούμε, και κλειάζουμε Μικράς Ασίας. Μάλιστα, πόσο προβλέψιμο ήταν αυτό που θα έλεγες. Εκεί μένω, σίγουρα. Εκεί μένει η Έλενα, πρόσεχε. Για την Έλενα τα λες. Και τι, επειδή μένει η Έλενα. Πρόσεχε καλά. Πρόσεχε καλά. Κοίταξε, εσύ επειδή σε βλέπει επιθετική θηλυκό δίποδο, πρόσεχε γιατί. Θηλυκό δίποδο, θηλυκό. Τι γλυκούλησε, τι ωραίο. Γεια σα τώρα, ρε, μόνο του. Είδε αυτό κλείστηκε για να μην τον κλείσει. Γιατί έχει έξω αυτό τον άνθρωπο. Ναι, θα σου είναι ολογλίκε, παιδί μου, και τέτοια. Άσε τώρα, όλοι κάνουν από τα τηλέφωνα τα λεοντάρια. Πίστεψε με. Και από κοντά γατούλε. Από κοντά γατούλε, νιάου, νιάου. Μα έτσι δεν είναι. Πραγματικότητα, Έλενα, όμω δεν το έχει διαπιστώσει εσύ στη ζωή σου. Πόσοι σου έχουν πει μεγάλα λόγια. Και από κοντά. Νιάου. Εννοείται, εννοείται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητά μας είναι ότι έχουμε φτάσει στις 7. Θα πάμε να. Εσίως, θα ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα του λόγου επειδή. Σήμερα θα έχουμε και διακοπές του νερού. Καλή μόνο, μιας και δεν έχουμε κάθε μέρα. Τώρα που το πήραμε έτσι, ας πούμε, σκηνή κορδόνη, χωρίς νερό λέει για 9 ώρες περιοχές στην Θεσσαλονίκη. 5 περιοχές λόγω εργασιών επισκευής αγωγού. Φι 300 μιλιμίτρ, λέει κάτι τέτοιο εδώ από την εταιρεία. Στις περιοχές. Ναι, ναι.
κυρίως λέει του Δήμου Καλαμαριάς, από την εταιρεία ίδρυυσης και αποχέτευσης. Δεν έξω έπεσα, Καλαμαριά. Είναι ανατολικά. Ανατολικά. Ανακοινώνεται ότι την 5η 26 Απριλίου 2018 από τις 8 το πρωί έως και τις 5 θα πραγματοποιηθούν εργασίες στην Συμβολή των Οδών Επιδαύρου και Δήμου Τσέλιου, ανάχωμα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Λόγω εργασιών θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα σε τμήματα των περιοχών. Τη Άνω και Κάτω Τούμπας, Ελένα μου. Δεν τα πιστεύω εγώ αυτά. Ναι, ναι. Και στον οικισμό Αγίας Κυριακής του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και στις περιοχές Βότση και Αγίου Ιωάννη του Δήμου Καλαμαριάς. Εργασίες που θα εκτελεστούν κρίνονται απαραίτητες για την αποκατάσταση και ούτω καθεξής. Οπότε από τις 8 στις 5 αυτές οι περιοχές να αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Δεν έχουν πολύ, πιστεύω, πρόβλημα. Δεν ξέρω τώρα, θα είναι συνεχόμενες διακοπές, μερικές, αυτά θα το διαπιστώσει και σήμερα το που πας στο σπίτι. Είπαμε στις περιοχές Άνω και Κάτω Τούμπας, οικισμό Αγίας Κυριακής. Ποιος είναι αυτός ο οικισμός Αγίας Κυριακής? Δεν το ξέρεις. Πρώτη φορά και εγώ τον ακούω, να σου πω την αλήθεια. Βότση, Βότση και Άγιος Ιωάννης, αυτά ναι, τα ξέρουμε. Εντάξει, οκ, οκ. Γιατί το λόγο επειδή βεβαίως αποτελεί και άκρος ενημερωτικότατο για να ξέρετε. Αλλά τα έχουμε συνηθίσει πλέον αυτά χωρίς τα νερά. Μα σχεδόν κάθε μέρα ανεβάζουμε. Τελείως. Μα αν δεν έχει διακοπή νερού πλέον δεν μπορούμε. Είχατε πρόβλημα. Καμιά μέρα, καμιά μέρα. Όχι τρελό πρόβλημα. Αλλά εγώ βρήκα έτσι δικαιολογία να μην κάνω μπάνιο. Γλυκούλης. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε την μικρή μας διαφημιστική ανάπαυλα, καθώς φτάσαμε στις 7 η ώρα. Θα επιστρέψουμε εδώ στο Λόγο Επειδή και στο Λίμπερο 107,4. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λόγο Επειδή. Στη δεύτερη μας ώρα όλα βαίνουν καλώς. Στην Θεσσαλονικούλα όμως, που σιγά σιγά αρχίζει και ξυπνάει. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και το παιχνίδι για τα play-off του NBA ανάμεσα στους Houston Rockets και τους Minnesota Timberwolves. Οι Rockets επικράτησαν με 122-104 και προκρίθηκαν στην επόμενη φάση, κάνοντας το 4-1 σε νίκες. Νωρίτερα, Oklahoma City Thunder, Utah Jazz 107-99. Ήταν ο πέμπτος αγώνας, 3-1 πήγε η σειρά. Το Toronto Raptors, Washington Wizards 108-98, στο 3-2 είναι υπέρ των Toronto η συγκεκριμένη σειρά. Και πιο νωρίς τα ξημερώματα, Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers 98-95, με τους Cavs να κάνουν το 3-2. Χτες για την Euroleague, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στην Μαδρίτη έχοντας πολλά παράπονα από τη διετησία με 81-74. 2-1 προηγείται τώρα η Real στην σειρά αυτή των αγώνων και η Κίμκι επικράτησε τη ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 79-73, κάνοντας και αυτή με τη σειρά της, μειώνοντας μάλλον, σε 2-1. Σήμερα στις 8 ο Ολυμπιακός παίζει με τη Ζαλγκίρις Κάουνας στην Λιθουανία. Η σειρά είναι στο 2-1. Ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλά προβλήματα και δύσκολα φαντάζει, τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ότι μπορεί να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση. Και η Μπασκόνια υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε. Η σειρά αυτή βρίσκεται στο 2-1. Για το Champions League, όπως και είπαμε, ή μάλλον είπατε εσείς οι ακροατέ, η Real Madrid, η αγαπημένη ομάδα εδώ της Ελένας μας, επικράτησε χθες με 2-1 της Bayer μέσα στο Μόναχο και πλέον θέτει σοβαρή υποψηφιότητα να είναι αυτή που θα συναντήσει κατά πάσα πιθανότητα την Liverpool στον τελικό της 26ης Μαΐου στο Κίεβο. Θα είναι εκείνο το τριήμερο και όλο το Αγίου Πνεύματος. Ναι, το Αγίου Πνεύματος. Μια χαρά θα πάμε. Αν δεν κάνουμε εκπομπές, θα πάμε κάπου ένα τριήμεράκι να απολαύσουμε. Να πάμε να το δούμε. Πού, στο Κίεβο? Δεν μ' αρέσει τώρα, μωρέ, το Κίεβο. Okay. Είναι 20 ώρες με το αμάξι, χθες το έβλεπα. Δεν εννοούσαμε το αμάξι. Α, εντάξει, λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, αν θες να πάρεις το αμάξι τώρα. Όχι, που φτιάξαν και το... Τώρα που φτιάξαν και τον καινούριο δρόμο από τα Σκόπια και πάνω, πηγαίνει Καρφί και Ντουγρού. Αλλά τώρα το Κίεβο είναι για λίγο περίεργο. Δεν είναι και ο πλέον τουριστικός. Ναι, ο πλέον τουριστικός προορισμός. Για κάποιους μπορεί να είναι βέβαια, αλλά για εμάς όχι. Η Μπάγερ Μονάχου, αν και βρέθηκε να χάνει με 1-0 στο 28 με το τέρμα του Κίμιχ, πώς λεγότανε, ισοφάρισε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου μηχρόνου με τον Μαρτσέλο και πήρε κεφάλι στο 57 με τον Ασένσιο. Αν δεν κάνω λάθος, σε 15 μέρες πρέπει να είναι και επαναληπτικό. Εδώ η Έλενα μας είπαμε λίγο τα θετικά.
και άρχισε να νιστάζει. Καφέ να είχαμε. Ναι, να είχαμε. Κατέβηκε κάτω, πήρε κουλουράκι, δεν πήρε καφέ. Δεν είπε, σε κάνω. Ένα ζεστό καφέ. Ζεστό καφέ. Έχουμε. Να κάνουμε, είναι καλέ. Γαλλικό θέλω. Γαλλικό, ναι, έχουμε και από αυτό να. Από τα πάντα έχουμε, ό,τι θέλουμε. Άσε λίγο να τελειώσω εδώ και εκπομπή, δεν είναι. Τίποτα. Δεύτερη μας ώρα με τις σημαίες Ψωμιάδη, σημαίες ομάδων και κρατών Λάβαρα Πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags. Στη Βασιλέω Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 231-0532-000. 231-087 και 3 οκτάρια, τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό μας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Και λόγω επειδή στα ίντερνετια και εκεί μας βρίσκεται. Και εμάς. Εμάς όλους. Και εμάς facebookίζεται. Και εμάς facebookίζεται βεβαίως, βεβαίως. Και football league είχαμε χθες ευόλυμη αγωνιστική. Ο Άρης επικράτησε άνετα το Απόλλων Λάρισης με 3-0. Και πλέον την Κυριακή μπορεί και να σφραγίσει μαθηματικά την ούτως ή άλλως δεδομένη άνοδό του στην Super League. Ο Πασεραϊκός ένα βήμα πιο κοντά στο φούντο, καθώς ιτήθηκε με 1-2 από τον Εγινιακό. Ισοφάρισε προς το τέλος του παιχνιδιού στο 89, αλλά έφαγε γκολ στις καθυστερήσεις στο 90+. Και πλέον αντίο ζωή μάλλον όπως πηγαίνουν τα πράγματα. Δόξα Δράμας Απόλλων Πόντου 3-1, Παναχαϊκή Καραϊσκάκης 2-0, Σπάρτη Τρίκαλα 1-0, Αναγέννηση Καρδίτσας Κισαμικός 3-3 και η Πασεραϊκάρα φούντο, φούντο, φούντο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα παιδιά, τι κάνετε. Καλώς το να, καλώς το να. Δεν με λες, γιατί είσαι τόσο απόλυτος δηλαδή. Τι? Είσαι σίγουρος ότι θα περάσει η Λίβερπουλ στο τελικό. Καλά, για πλάκα. Τι? Και νίκη και μέσα στο Ολύμπικο θα πάρουμε. Είσαι σίγουρος ότι θα ανέβει ο Άρης. Αυτό εννοείται. Είναι δεδομένο. Πώς είναι, δηλαδή ότι θα βγουν τα χαρτιά να δουν ποιοι έχουν τα χαρτιά για να ανέβουν. Είσαι σίγουρος ότι τα έχει όλα αυτά ο Άρης. Τα λέει δηλαδή, το λόγο, επειδή από την αρχή της χρονιάς είπαμε θα ανέβει ο Άρης και θα ανέβει. Ό,τι πούμε γίνεται. Εγώ σου είχα πει κάτι χθες. Ναι. Πρόκειται καλά τι λες. Ναι, ναι. Έτσι. Ωραία. Δεν είναι όλη η ζωή ο Φευγάτος, έτσι. Υπάρχουν κι άλλοι εδώ. Τι κάνετε, πώς είστε. Από το Φευγάτο έχουμε φάει και ένα λουκουμά, όμως. Είναι η αλήθεια. Εγώ δεν έχω φάει. Α, δεν έχεις φάει. Δεν θυμάσαι μια μέρα που φορούσες τα σκισμένα τα παντελόνια που είχε φέρει ένα ταψί και τρώγαμε. Όχι. Δεν ήσουν εσύ. Σε μπερδεύω με άλλη. Μάλιστα. Το έκανα και αυτό το λάθος. Πάμε. Αποχωρώ. Λοιπόν, βλέπω ίδιο παιδιά ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη. Το πρωί είπε ναι, το μεσημεράκι λέει μας το πάει για βροχούλα. Πανέμορφα, καταπληκτικά. Να έχετε μια όμορφη μέρα, παιδιά. Έτσι. Και σε περιμένω, τα λέμε. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Φιλιά, τσάω, 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 τσάω. Βέβαια, άμα θέλαμε να πάμε ένα ταξιδάκι, Ελένα μου, μπορούμε να κάναμε αυτό που έκανε ένας 12χρονος από την Αυστραλία. Ο οποίος λέει πήρε μια καρτούλα. Τσακώθηκε, το διάβασες, τσακώθηκε λέει με τη μητέρα του. Στα ίδια τέτοια. Έτσι απ' έξω. Τσακώθηκε λέει με τη μητέρα του, ένας 12χρονος από την Αυστραλία, έκλεψε την πιστωτική της και πήγε για διακοπές στο Μπαλί. Σωστός. Όχι στο Μπαλί εδώ το πατσατζίδικο. Πατσατζίδικο. Ναι, είναι κάπου εκεί στην τέτοια που είναι. Στην Όλγας κάπου εκεί. Πήγε στο Μπαλί το εξωτικό. Το εξωτικό. Πώς το επέτρεψε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Αποφάσισα ότι θέλω να κάνω στη ζωή μου. Ποιος ρώτησε πρώτα. Δεν θα πες. Θα γίνω μοντέλο στο Instagram. Βλέπεις. Μοντέλος, είδες, σου ήρθε τώρα η κατραπακιά, Έλενα μου. Μοντέλο στο Instagram, τι εννοείς δηλαδή. Έβγαλε η Έλενα αγγελία, θέλει ένα αγόρι για... Α, μου δίνεις πάσα για ακριβώς. Να... Τι αγγελία, γιατί δεν με είπες σε μένα. Εμένα, τι εγώ, γιατί λοιπόν, να μας φάει τη δουλειά ο Κρίς τώρα. Στα πλαίσια μια συνεργασία μου με μια εταιρεία κοσμημάτων, αναζητούμε ένα αγόρι και ένα κορίτσι, οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν την εταιρεία, θα φωτογραφηθούν με τα κοσμήματά της. Μάλιστα. Αλυσίδες και τέτοια και δαχτυλίδια να βάλω εγώ. Ναι, καθένα να αφήσω δεν τρίχα. Υπάρχουν, μπορείτε... γιατί έχω ειδική τρίχα. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι απλά δεν το πρότεινα, γιατί υποθέτω ότι ψάχνουν. Κάποιο μικρούλι. Μάλιστα. Δεν ξέρω, υποθέτω. Γιατί εγώ δεν είμαι μικρούλης. Εσύ είναι δήλωση συμμετοχή. Δήλωση συμμετοχή. Όχι, απλά τώρα το είδα. Ναι. Ωραία, τώρα που είδες το link, δήλωση συμμετοχή. Ναι, γιατί όλα θα γίνουν αδιάβλητα, μην περιμένεις να μεσολαβήσουμε, να βάλουμε βίσμα. Εγώ θέλω βίσμα. Όχι, το πασόκ δεν υπάρχει. Εγώ εκεί θα είμαι εκείνη τη μέρα, θα παρουσιάσω το event, οπότε. Πότε είναι καλή αυτό? 13 Μαΐου. 13 Μαΐου. Δεν έχει κανένα αγώνα, όχι. Κυριακή 5 το απόγευμα. Δεν έχει τίποτα, μια χαρά, μια χαρά. 12 θα είναι το τελικό, 13 ποιο ξέρει τι θα έχουμε. Αν θα ζούμε, υπάρχει χώρα. Εντάξει, μια χαρά. Αν έχετε φίλους και γνωστούς που ενδιαφέρονται και κοπελίτσες,
Με χαρά. Αν δεν έχουμε κοπελίτσες, αυτό είναι το πρόβλημα. Θα είμαι καμπόι. Μάλιστα. Τι εννοείς καμπόι? Κάμερα μπόι. Α, νόμιζα καμπόι. Θα έρθεις. Ελάτε να τα πιούμε. Μη συμμετέχετε. Εντάξει, οκ. Τζάμπο θα πιούμε. Τζάμπο θα πιείτε, τζάμπο θα φάτε. Καλή αλήθεια. Ναι. Τελείωσε. Θα είμαι εκεί από το πρωί. Από την, θα σκουπίζουν και θα βάζουν τις καρέκλες και εγώ θα βοηθάω. θα δημιουργήσει εκδήλωση στο Facebook. Θα σας... Έχω δημιουργήσει. Έβαλα και το link, δεν βλέπεις εδώ για να πάω. Θα σας πάω εγώ εκδρομή, σαν λόγο επειδή. Να σε καλά, Κρίζου. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στην γραμμούλα να μας περίμενε. Καλημέρα. Όχι, αστυνομίες. Τι έγινε? Κάτσε να δω τι είναι, ασθενοφόρο κάποιο. Μπα, δεν είναι για σένα. Εντάξει, εντάξει, οκ, οκ. Λοιπόν, είδες τι προκάλυψε, Ελένα μου, σήμερα που ήρθες. Έτσι. Να σε ξεπλακέψω λίγο. Ναι. Στη Μαρτίου είναι ο Μπαλής. Κοντά είπα, ρε, εκεί ο Όλγας και τέτοια, εντάξει. Λοιπόν, η Αγία Κυριακή είναι στα Πιλεώτικα. Ναι. Είναι πάνω, όχι στα Πιλεώτικα, τα Πιλεώτικα είναι... Κωνσταντινουπολιτικά. Όχι, όχι, νέα έκφραση, είναι πάνω από το Χαριλάου. Mm-hmm. Είναι ενδιάμεσα... Προς Σαλατίνη. Ανάμεσα Πιλέα και Χαριλάου. Mm-hmm. Mm-hmm. Ο δρόμος που ανεβαίνει για πανόραμα, πες το αυτό. Ναι. Όχι, δεν εννοεί εκεί, πίσω από την Ελβετία. Μα δεν τα ξέρω αυτά τα ανατολικά, μην με απασχολείτε. Ναι. Θα χαθεί ο κόσμος, θα σας πάρω ένα GPS. Λοιπόν, και επειδή έχεις μαθηματικά αδερφόν Γεωργιάδη, πώς είναι δυνατόν το αποτέλεσμα να είναι 3-1 και να είναι στον πέμπτο αγώνα, δεν το κατάλαβα. Αυτό το σκέφτηκα όταν το είπα, αλλά λέω άσε να περάσει έτσι, να μην το τσιμπήσει. Περιμένουν απόφαση από σκουτέρι, τι γίνεται. Δεν ξέρω, είπα την κοτσάνα εκείνη τη στιγμή και λέω άσε να περάσει έτσι πρωί, είναι κανείς δεν ακούει, κανείς δεν το καταλάβει. Κάνα χαρτί στον Αντετοκούμπο, τι έγινε. Είναι 3-2, 3-2 πήγε, εντάξει, το Κλαχώμα City Thunder Utah Jazz, απλά δεν το περάσαν αυτοί, 3-2 είναι. Καλή συνέχεια. Επίσης, τσάω, τσάω. Είδες, δεν πέφτει τίποτα κάτω. Τι βλακία και να πούμε. Εγώ περιμένω ότι τώρα το πρωί ποιος προσέχει. Αλλά όλοι είναι. Είδες, βέβαια, είσαι ίσα το. Να προσέχουμε την να λέμε, γιατί είμαστε και εκπομπή μόνο κοτσάνες. Δεν πάει και... τη σύννεφο. Μόνο κοτσάνες και καλημέρες. Για να πω και στη φίλη μου τη Μαρία. Μάλιστα. Πάει στη δουλειά της. Α, καλημέρα, Μαρία, και από μένα. Να πάμε σε ένα καφέ, να πάμε μια μέρα. Να πάμε καλέ. Κεράσει καφεδάκι που λέει και ο Παφούλιας. Δεν ξέρω αν κεράσει καφεδάκι. Καλημέρα, Μαρία, μας ακούει τώρα. Μαρία μας, νομίζω να μας ακούει. Μπράβο, έφερες πελατεία στο μαγαζί, έφερες. Θα ξεκεράσω εγώ, Έλενα. 80 λεπτά δεν είπε. Δεν είπε 80 λεπτά από φούλιες, πώς είπε. Δεν θα κάνει 2-3 ευρώ. Ωμα. Άμα με κυρνάς, ναι, να το σκεφτώ. Άντε, καλά, καλά. Μπήκαμε μέσα. Καλημέρα, στη γραμμή μας περίμενε. Περιμένω, Έλενα, να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Boy for everything, θέλετε. Boy for everything. Τι είναι αυτό, κατάστημα. Για καφέδες, για τσιγάρα. Το για παιδί, για όλες τις δουλειές. Ο Φερερές, δηλαδή. Α, για να έρθεις στο event. Ναι, αλλά ναι, τα κάνετε τάξη εμείς, ρε παιδιά. Εμείς που να τη βρούμε να κάνουμε καμιά έτσι. Έλα, σε περιμένουμε. Δεν υπάρχει. Χωράμε όλοι. Χωρά, δεν είναι σε ανοιχτό χώρο. Δεν είναι σε σανσέρ. Πρόσεχε τι προτείνεις. Χωράμε όλοι. Εγώ το εννοώ. Το εννοεί. Και ό,τι γράφετε δεν διαγράφετε. Ωραία, πού θα βρούμε εμείς για το event, να δούμε διευθύνσια για πράγματα να πούμε και στο προφίλ μου θα ανεβάσω και σήμερα. Ποιο είναι το προφίλ σου, κοπελιά μου, δεν το ξέρουμε. Α, συγγνώμη. Έλενα Ξίτσα στο Facebook. Με βρίσκεται. Στο Instagram θα μπεις. Α, στο Instagram. Στο Instagram. Ξαναπέσω, Έλενα. Έλενα Ξίτσα, με έκανε. Τι με έκανε tag σήμερα το πρωί. Σε έκανα, ναι, σε έκανα. Με έκανε tag σήμερα το πρωί ο Μπάμπης. Ναι. Πανέμορφα. Θα πεις εκεί, θα δεις όλες τις φωτογραφίες τώρα. Βρες με και στο Instagram. Στο Instagram, έχουμε γίνει Instagram. Έχουμε βρες γίνει... και στο Instagram, παρακαλώ. Έλενα Madness. Έτσι, τρέλα. Έχω διαγωνισμό. Όλους τρέλα σας πουλάμε. Τελείωσε. Και θα σας ταγκάρουμε. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Καλέ, τι διαγωνισμό, είναι ένα μας τα λες. Ναι, ναι, και άλλο διαγωνισμό. Είναι για body lotion και body butter. Για μένα. Τι είναι, κάτσε, το body butter, το body building ξέρω εγώ, το body butter, τι είναι αυτό τώρα το. Επειδή με ρώτησα κι άλλοι τι είναι, τι ανέβασα είναι και story για να σας δείξω τι είναι. Τι είναι, παιδί μου, είναι το body πιο συμπυκνωμένη μορφή του body lotion, είναι πιο παχύρευστο. Μάλιστα, πιο παχύρευτο. Το body lotion τι είναι από την άλλη. Το γαλάκτωμα του σώματος, κρέμα σώματος. Πιστά έτσι να καταλαβαίνουμε αυτό. Και το body butter, δηλαδή έχει βούτυρο μέσα, το παχύρευστο βούτυρο. Είναι πιο παχύρευστο. Και το βάζει πάνω σου αυτό και είναι ωραίο αυτό. Το βάζει όλο στο σώμα και μυρίζει. Με γεύσεις, μυρωδιές. Να κάνω
κάνω μπάνιο, επιτέλους, παιδί μου. Αυτό γιατί όλο διακοπές έχει. Και τι κάνουμε σε αυτό το διαγωνισμό, δηλαδή πώς το κερδίζουμε? Στο Instagram θα με βρούνε. Θα πάρουν μέρος κάτω από τη φωτογραφία μου. Μέχρι σήμερα όλη μέρα μπορούν. Και αύριο θα γίνει κλήρωση. Τελείωσε. Και θα κερδίσουμε το body butter. Μπράβο, μπάμπη. Τέλος, τέλος. Θα μπω κι εγώ με άλλο προφίλ κρυφό, έτσι, ας πούμε, για να φαίνεται ότι η διαδικασία είναι αδιάβλητη. Καλημέρα στη γραμμούλα. Θεέ μου, πώς ανέξε να καθεκούμε αυτό το βλάχο. Τι να κάνουμε, δεν ήρθε ο Κωστόπουλος. Δεν ξέρει τι είναι το body butter. Να ξέρω το body butter, παιδιά, τώρα εδώ. Μην χτυπάτε. Το βάζει και στα μαλλιά σου. Εσύ παρακολουθείς όλα μου τα story. Έτσι, διαβασμένος. Το είπα χτες αυτό, ναι. Ναι. Το βάζεις στα μαλλιά σου και οι άκρες. Το βάζεις στα μαλλιά του body butter. Ναι, ανέβασα χτες ότι μπορείς να το βάλεις λίγο στις άκρες για να ενυδατωθούν. Α, μάλιστα, στις άκρες, εντάξει, οκ. Έχω κάτι άκρηση εκεί, δεν ξέρω. Κοίτα τώρα με εγωίτευσης, διότι παρακολουθείς, αγαπητέ ακροατή, όλα τα story μου. Μπορεί να το πεις και λίγο στόκερ αυτό, αλλά τέλος πάντων. Εγώ δεν γεννήθηκα βλάχος, αγόρι μου. Εντάξει, τι να κάνουμε. Εγώ μεγαλωμένος της Αγγλίας. Έτσι, στις Ευρώπες. Μάλιστα, μπες στο διαγωνισμό να κερδίζεις το body butter. Τη Έλενα μα, φιλιά. Δεν έχω τόσο μεγάλα μαλλιά πια. Καιρός να αφήσει. Καιρός να αφήσει. Να πάλι βαριέμαι. Να πιάσει τόπο. Να είσαι καλά. Τσάω, Κρίς. Τσάω. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Άντε, αυτά τα μπόντι τέτοια να μην τα ξέρει, το δέχομαι. Ναι. Να μην ξέρει που είναι ο Μπαλής, ρε φίλε. δεν ξέρω, μπορεί, εντάξει. Ειλικρινά τώρα δηλαδή. Γνωριζόμαστε 4 χρόνια. Ναι. Πέρασαν τόσα. Ξέρεις πού τώρα αρέσει ανατολικά αυτά, τι, έχω φάει. Κωνσταντίνου Καραμαλή με Μαρτίου, με το που περνάς στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Μάλιστα, εντάξει, τοποθέτηση προϊόντος εδώ. Δεν ξέρω, δεν είχα παρεμπαδώσει με εκείνη την περιοχή. Μέχρι και εγώ το ξέρω νομίζω. Τι να σας κάνω, ρε παιδιά, να σας πω τώρα, έχω από τη Σταυρούπολη μαγαζά. Να αρχίσουμε να τα στείνουμε. Ξέρουμε. Εντάξει. Ναι, ήρθαμε τώρα οι γαροκαλλιεργητές τώρα να μας πούνε εδώ τα μαγαζά μας τα τέτοια. Την έχουμε μάθει τη Σταυρούπολη. Περνάνε οι κύριοι με τα κουτάκια μπύρας 10 η ώρα το πρωί, παίζουν ποδόσφαιρο. Αφού είμαστε ποδόσφαιρα ομάδα. Είμαστε ένα μικρό Σάο Πάολο είναι η Σταυρούπολη, μάλιστα. Κατερίνα, body butter εσύ χρησιμοποιείς. Εγώ, επειδή λέει butter, νομίζω ότι τρώγεται. Ναι. Είναι και σε γεύση μπισκότα το μεταξύ. Τραγανό. Όπως αυτά μυρίζουν πάρα πολύ ωραία. Ναι, είναι τέλεια. Μπισκότο, καρύδα. Διαλέγεις την μπισκότο Παπαδοπούλου ή ωραίο, ας πούμε. Φίλη Κατερίνα, πήρες μέρος. Ναι. Όχι. Κακός. Να πάρεις. Υπάρχει αυτός ο φόβος στο σπίτι μας ότι όλα αυτά τα something τα τρώμε. Μην το πιείτε, λουστείτε, τα έλεγε από παλιά η διαφήμιση. Και μην το φάτε. Δεν τα φάμε εμείς, θα τα φάει ο Θανάσης. Και τα γατά, τα γατιά τώρα αυτά. Δεν καταλαβαίνεις πως είναι τα πράγματα. Εγώ θα μπω πάντως για να γίνω λίγο να ξεβλαχέψω. Άντε, πουλάκι μου. Έτσι εδώ να βάλω. Και θα σας έρθω εδώ και θα μυρίζω. Σαν κουραβιές. Από αυτό βάζουν λίγο, δεν βάζουν πολύ. Λίγο και το απλώνεις. Το απλώνεις. Μπορείς να φωνάξεις κάποια να στο απλώνει. Μάλιστα. Είναι πολύ καλός τρόπος να προσεγγίσεις μια δεσποινίδα. Το κακό είναι ότι εγώ, επειδή έχω μεγάλα πολλά τετραγωνικά κυβικά και χιλιόμετρα σαν σώμα, έτσι με τη διάπλαση την οποία έχω αποκτήσει τα τελευταία χρόνια. Με τη διάπλαση των πέντε. Ναι, είμαι λίγο, πώς το λένε, πολύ έξοδος. Το χειμώνα, λέω, το καλοκαίρι, πιο χειμώνα που τους κάνω τράκα. Αντιλιακό, με βρίζουν όλοι. Θα πάρει χρόνο όμως η μεταξύ σας τριβή. Α, και κρούση. Ναι, παιδί μου, είναι καλός τρόπος προσέγγιση. Σίγουρα, ναι, τι να σε πω. Εντάξει, θα το κάνω, ρε παιδιά, θα κάνω και ένα instant story. Ξέρουμε. Λοιπόν, κορίτσα, όποια θέλει να τρίψει το κορμί μου και να το αλείψει με body butter, ελάτε εδώ στο body Batman. Φιλιά, Κατερίνα. Τσάω. Καλημέρα στην γραμμούλα, αν μας περίμενε. Έλα, Batman. Έλα, αγόρι μου. Δώσε λίγο την Έλενα. Εδώ την έχω, δώσε την Έλενα. Έλα, σε παίρνω. Ναι. Το Έλενα ξύχα στα λατίνικα ή στα αγγλικά ή στα ελληνικά. Νομίζω και στα δύο το βγάζει, γράψει το στα ελληνικά. Να το βρείτε. Κατέβω κάτω και θα σε κάνω έτοιμα φιλία. Δεν θα τρόμαξε. Κάτω σαλονικά, λένε. Αλλά κατέβω κάτω, θα σε κάνω έτοιμα φιλίε. Εντάξει, θα περιμένουμε. Θα περιμένουμε με αγωνία. Μπορεί να με βρει στο Instagram. Instagram δεν ξέρω, δεν το κατέχω καλά. Δεν το κατέχεις. Σιγά σιγά, ένα τώρα, μην τους βάζεις τέτοια ερπέδι που θα αρχίσει. Πιστεύω να δω μια ξανθιά οπτασία μπροστά. Ξανθιά δεν είμαι σίγουρα, δεν ξέρω πώς με έχεις το μυαλό σου. Μέσα έπεσες. Πώς έχω παρομοιώσει με μια ξανθιά. Ναι, ναι, για πες κι άλλα. Μαλλιού ήταν, όχι οριγινάλ. Τι? Βαπιωμαλλιού ήταν η ξανθιά, όχι οριγινάλ. Πάλι έξω έπεσες, δεν πειράζει. Ναι, για πες, πώς με φαντάζεσαι.
Ένα, τη φωτογραφία που είδα στο Facebook. Ξανθιά. Ξανθώ το. Ξανθώ που το είδε. Εγώ αν γίνω ξανθιά θα. Κάτι θα είδε τώρα αυτό. Μάλλον. Μήπως με μπέρδεψε. Ναι, με άλλη. Μήπως δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά τα όνειρά σου κρύβουν άλλοι τόσους μήνες. Δεν πειράζει. Εντάξει, θα κάνουμε. Θα το δούμε. Άντε, τσάω, τσάω. Βολεύτηκε όμως, είδες. Δυστιανθρωποί είναι. Σου λέει δεν πειράζει. Ρε παιδί μου, ξαριά με λαχρινή. Τώρα εμείς το αίτημα θα το κάνουμε. Ήρθε κι άλλο αίτημα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Όχι, τώρα την πάτησε. Εγώ σου λέω καλημέρα, μας περίμενε. Καλημέρα. 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 Παπίλο, παρακαλώ. Το Κρήτη, το έλαβε να το ξεβλαχεύσει ο Κωστόπουλος. Έτσι, ναι, είναι παιδί του πάλε ποτέ Πασόκ που ήρθε όμως σε ένδοξες μέρες. Αλλά να μην ξέρεις το πάτερ τώρα, είναι δυνατόν. Δεν τα ξέρω ρε παιδιά αυτά τώρα που έχει. Άμα βάλεις πολύ και μυρίζεις έτσι, έτσι τρώγεσαι. Δεν τρώγομαι με τίποτα. Αυτό είναι αυτή η πραγματικότητα. Δεν ξέρουμε. Αυτό που δεν έχουμε καταλήξει είναι ποιες μυρωδιές είναι θελκτικές ως προς τη γυναίκα. Σίγουρα μία, θα σας πω εγώ τώρα μία τέτοια, έτσι, μία πονηράδα. Είναι το μαλακτικό στα ρούχα. Των αντρών. Το ρούχο. Εκεί είναι η πίτσα να τη ρωτήσετε να μας τα πήρε, φίλε, να ενημερωθούμε κι εμείς. Ναι, το μαλακτικό. Ξυπνά τα μητρικά της γυναίκας μέσα με το μαλακτικό. Για μυρίζει. Για να σε κάνει πατέρα, τι εννοεί. Μυρίζει μανούλα, ρε παιδί μου, και της ξυπνά και αφηνίζει, ας πούμε, το τέτοιο. Μήπως πρέπει να ξυπνήσουν πιο άγρια έτσι τα μέτρα του βάπη. Τι λες, τι να. Δεν βράζει λίγο πιο μπρουτάλ, μήπως. Τι να απλώσω, να απλώσω λίγο, να βγει ένα άρωμα, ας πούμε, τι. Υδροτήλα κι άλλη, ξέρω εγώ, έξτρα, γυμναστηρίλα. Μια αντρική κολόνια αρκεί για να... Αρκεί. Έλενα, μην κάνεις τέτοιες ερωτήσεις καταρχήν, έτσι. Ναι. Τι ερωτήσεις. Μην κάνεις τέτοιες ερωτήσεις, δηλαδή πώς με φαντάζεσαι για πέρα. Άμα αρχίσουν να τους λέω πώς με φαντάζεσαι. Όχι, όχι, απλά το είπα, επειδή με φαντάζεται ξανθιά και είναι τέλειος λάθος. Τέλειος λάθος. Είναι λάθος. Σαν το πρωτάθλημα που θα παίρνει ο ΠΑΟΚ. Και φανταζόταν ότι θα πάρει και ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Η Βουγή ήταν εκεί ή έφυγε. Είναι στο δρόμο τώρα, πηγαίνει για Σταυρούπολη. Σταυρούπολη έλα πάρε το ψυχιατρίο, ρε. Έτσι. Κουτάκι του ψυχιατρίου δεν πήγε όλο. Εκεί είμαστε όλοι μαζεμένοι, μη στεναχωριέσαι. Έγινε. Πέρασε να κάνει τζά δηλαδή και έφυγε. Έτσι, έτσι ακριβώς. Φιλιά, τσάω, 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 τσάω. Καλημέρα και στην γραμμούλα, αν μας περίμενε. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. Εντάξει, τι να την κάνουμε τώρα και αυτήν. Λοιπόν, 7 και 29 λεπτά θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα με την Ιντερβέντε να μας συντροφεύει σε αυτή τη δεύτερη μας ώρα με μια τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών, επιλογή cash out και γρήγορες αναλήψεις να μας ενημερώνει για τα αποτελέσματα και τα προγράμματα σε Αγγλίες, Ισπανίες και ιστορίες. Σήμερα έχουμε Europa League ημιτελικά, δύο παιχνίδια στις 10:05 ακριβώς. Η Μαρσέικ του Κώστα Μήτρογλου αντιμετωπίζει τη Red Bull Salzburg και η Arsenal υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης. Δηλαδή τώρα άμα πάει η Μαρσέικ και το πάρει και η Ρώμα, μπορεί να δούμε ένα Super Cup Μανολάς versus Μήτρογλου. Έτσι κάτι δικά μας τώρα αυτά, κάτι ιστορίες. Καλημερίζουμε και τον φίλο μας τον Ντάνιελ που μας στέλνει τις καλημέρες του εδώ σε όλο το παρεάκι. Γλυκές καλημέρες. Αυτό νομίζω ότι γράφει κάτι παραπάνω. Απλά γλυκές από τα τέτοια. Λοιπόν, τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε εδώ με περισσότερες συμβουλές το πώς πρέπει να μυρίζουμε για να. Και ερευνά. Και άμα προλάβει, πιάσαμε τη φλιαρία και τελικά έπρεπε την έρευνα να ξεκινήσουμε τις 5 ώρα για να τη βάλουμε. Αλλά θέλω να μας πεις πώς πρέπει να μυρίζουμε. Κάτι να μάθουμε. Εντάξει. Φιλιά. Τι φιλιά, νόμιζα τελειώσαμε. θα μου πει εμένα προσωπικά να πούμε το κλείνω, άντε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή στο τελευταίο περίπου μισάωράκι της εκπομπής μας. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με τον σταθμό μας για κανένα τεταρτάκι που θα είμαστε στους εθέρες της πόλεως. Και προέκυψε τώρα εδώ το ζήτημα εκ του μη όντως. Κόλαφος είναι το θέμα των οσμών και των μυρωδιών που έρχονται κιόλας τώρα που είναι και άνοιξη και αρχίζουμε και... Καλοκαιριάζει. Υδρώνει το κορμί. Αρχίζουν και αποκτάνε άλλες διαστάσεις, ξεβουλώνει η μύτη από τον χειμώνα. Αν όλα αυτά τι μπορεί να είναι θελκτικό για να ξέρουμε και εμείς πώς πρέπει να μυρίζουμε. Διότι άλλοι σου λένε, θέλω να μυρίζει αντρίλα. Εγώ να νιώθω τυχερή που δεν υδρώνω δηλαδή. Αυτό θα το διαπιστώσει κάποιος άλλος. Σε ρωτώ σαν άντρα. Δεν ξέρω, ανάλογα που δεν υδρώνεις.
Πρέπει να έχει σε κάποιες στιγμές, πρέπει να υδρώνεις τη φανέλα σου για να δείχνεις. Εντάξει, μετά από αυτό, 8 παρά 4 το πρωί. Ναι, τα ρώτησες, ήθελες να τα ακούσεις. Εντάξει, τώρα το θέμα είναι να. Δεν υδρώνει και το αυτί σου, από το ένα μπαίνει, από το άλλο βγαίνει. Λέω δεν υδρώνω όταν γυμνάζομαι. Ναι. Πρέπει να πεθάνω. Αλήθεια, παιδί μου. Για να υδρώσω. Δεν θα ανέβω τη σκάλα και θα υδρώσω. Κουράδεις τώρα. Αντίθετα με σένα. Αντίθετα. Εντάξει, υδρώνουμε, ρε παιδί μου, πέραν του δέοντος. Διότι... Κάνεις και σχήμα στο μπλουζάκι σου. Έτσι, φτιάξουμε πολύ ωραίες πρωινές εικόνες. Όπως όλοι οι άνθρωποι. Υδρώνουμε κι εμείς. Αλλά αυτές οι μυρωδιές, αυτή ο ίδρωτας μπορεί εν τέλει να αποτελέσει. Στοιχείο το. Πολλο έλξης, ναι, ναι. Διότι δεν τα λέμε εμείς, τα λένε εδώ οι έρευνες. Οι οποίοι και οι επιστήμονες προσπάθησαν να προσεγγίσουν το τι είναι αυτό που τελικά μπορεί να προκαλέσει, ας πούμε, δια της οσμής, μια ανάταση στις γυναίκες. Σε έρευνα, λέει, που αναφέρεται συχνά, 49 γυναίκες μύρισαν μπλουζάκια που φορούσαν για 2 μέρες κάποιοι άντρες. Ναι. Ήδη έχει ξυνήσει εδώ η Έλενα. Όχι, ακούω πολύ προσεκτικά απλά. Και διαπιστώθηκε ότι υπήρχε ισχυρή προτίμηση. Μάλιστα. Στο άρωμα αυτών που είχαν διαφορετικές παραλλαγές γονιδίων από τις ίδιες. Δηλαδή το πήγαμε τώρα εδώ το ζήτημα σε τεράστια επίπεδα. Ναι. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι αυτό επιτρέπει στους σεξουαλικούς παρτενέρ να δημιουργήσουν απογόνους που έχουν μεγαλύτερη γενετική ποικιλιομορφία. Τώρα άντε να καταλάβεις ποιος έχει... Το πάει πολύ επιστημονικά. Ναι, ποιος έχει διαφορετική, ας πούμε, γονιδιακή προτίμηση. Και όταν λέει γενετική σύσταση του ανασωπητικού σου συστήματος έχει μεγαλύτερη ποικιλομορφία, θεωρητικά μπορείς να καταπολεμήσεις περισσότερες ασθένειες. Μάλιστα. Αυτό δεν μας κάνει. Σε άλλη έρευνα, λέει, ζητήθηκε σε 41 γυναίκες να βάλουν βαβάκι κάτω από τις μασχάλες για ένα 24ωρο σε 2 διαφορετικές ημέρες. Η μία, λέει, ήταν ημέρα υψηλής γονιμότητας και η άλλη χαμηλής. Τα βαβάκια με τον υδρότα αξιολογήθηκαν από 112 άντρες. Άντρι δει τώρα, το πήραν τα βαβάκια και τα αξιολογούσαν. Στο όνομα της επιστήμης όμως. Όχι τώρα, έτσι. Οι άντρες κατέληξαν ότι τα δείγματα των γυναικών σε γόνιμες μέρες είχαν πιο σεξουαλική μυρωδιά και ήταν πιο ευχάριστα από τα δείγματα των γυναικών σε μη γόνιμες ημέρες. Δηλαδή τους άρεσε πιο πολύ στη γόνιμη φάση. Στη γόνιμη μέρα, ναι. Άρα θα πηγαίνουμε με τα βαβάκια, θα βάζουμε μπατονέτες, κάτι τέτοιο και θα δοκιμάζουμε, ας πούμε, την έκρηξη. Εσείς μυρίζετε ποτέ καμία γυναίκα? Ναι, ρε παιδί μου, γιατί δεν μυρίζει? Η μυρωδιά του ανθρώπου. Άρα η μυρωδιά του ανθρώπου, όλοι έχουμε τη μυρωδιά μας. Να μυρίσει έτσι περίεργα, εννοείς, ας πούμε. Κυνηγάς καμία με τη μυρωδιά από πίσω? Σαλαγωνικό, αυτό. Σαλαγωνικό. Καμιά φορά υπάρχουν τρελαίνεσαι. Τρελαίνεσαι. Γιατί μπορεί να υπάρξουν μυρωδιές που ανασύρουν από τη μνήμη κάποιες ένδοξες στιγμές του παρελθόντος. Ναι. Και αυτό σε εξητάρει. Δεν μιλά τώρα για κολόνια να σου θυμίζει κάποιον. Σαν τι, σαν μασχαλίδρο, τι λαμπαρίλα. Αυτά που μου λες, ναι. Δεν ξέρω, μπορεί ασυνείδητα. Υπάρχουν κάποιες, ας πούμε, έτσι, προσεγγίσεις. Μπορεί αυτό που κάθεσαι δίπλα σε κάποιον ή σε κάποια και αισθάνεσαι μια έλξη ναι. Ασυνείδητη και δεν μπορείς να καταλάβεις και να το προσδιορίσεις. Αυτό το πράγμα μπορεί να είναι προϊόν της μυρωδιάς. Όλων των ορμονών, δηλαδή. Ναι, όλων των ορμονών, του σώματος, αυτό το τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, δεν μας είπες όμως στις γυναίκες τι να μυρίζουμε. Μυρίζουμε μπισκοτάκι εν τέλει. Butter bitter, αυτό πώς το είπες. Το body butter βγαίνει σε πάρα πολλές γεύσεις και αρώματα. Mm-hmm. Τώρα αν εσύ επιλέγεις κάτι γλυκό, μπισκοτό, σοκολάτα, καραμέλα, βανίλια. Δηλαδή πώς πηγαίνεις στο παγωτατζίδικο και λες θα με βάλεις λίγο φράουλα, θα με βάλεις λίγο τέτοιο. Αναλόγως τι θέλεις, μπορεί κάποιο να σε προτιμάει να μυρίζεις λουλουδάκι. Μάλιστα, λουλουδάκι του μπακτσέμ. Κάνα τριαντάφυλλο, κάνα για σεμί. Βρε μια γυναίκα, ας πούμε, να θέλει να μυρίζω μπριτζόλα, δεν έχει βρεθεί σε αυτή την ζωή. Δύσκολα, μόνο δύσκολα. Καμιά. Έτσι, καμιά τι. Γιατί ρε παιδί μου, μπορεί άλλη να εξητάρεται από την. Μπορεί, όλα υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο. Στον κόσμο. Αυτό είναι το σίγουρο. Από τη μυρωδιά του, ξέρω, τη λαδορίγανη, α πούμε, έτσι, από την τσικνίλα, από την καρβονίλα. Μπορεί, αν υπάρχει κάποια βγει στον αέρα, να μας το πει. Τι φτιάχνει. Κατερίνα θα βγει πάλι. Δεν αποκλείω τίποτα πλέον, αλήθεια. Αλλά ως επιτοπλίσεων, ποια είναι η μυρωδιά που επικρατεί, δηλαδή να ξέρουμε κι εμείς, ας πούμε, ποια. Σε ένα ωραίο άρωμα, όχι πολύ βάρη να σου σπάσει τη μύτη. Κάτρε, παιδί μου, όμως που θα σου κεντρήσει το ενδιαφέρον, θα είναι λίγο ιδιαίτερο. Να μυρίζει όμως τι ακριβώς, δηλαδή να μυρίζει. Λεβάντα.
Εντάξει, α μην είναι και πολύ γλυκό. Να όχι, δεν σε προτιμώ. Γλυκό, τώρα. Ποιο θεωρούμε, ποιο άρωμα είναι το γλυκό. Όχι, επειδή είπε για το κούκκι πριν. Ναι, ναι. Είναι, α, είναι αυτό το γλυκό, ναι, να είναι πιο έτσι. Ναι, κάτι πιο χαλαρό ήπιο. Άμα βάλει τώρα τη μυρτό. Μετά σε πιάνει και πονοκέφαλο. Ναι, άμα βάλει τη μυρτό την κολόνια που φορούσαμε παιδιά, δύσκολα να προσεγγίσει. Δεν την πρόλαβα. Δεν τα πρόλαβε αυτά. Η κολόνια μου έχει βανίλια και καρύδα. Να είδε πάλι πηγαίνουμε στα μπισκότο τέτοια. Σπάει όμω. Καταλάβαμε. Χότρεξε με τη τρελαίνομαι. Όχι. Και νομίζω ο περισσότερο κόσμο, επειδή είμαι πολύ δεδομένο, α πούμε, και κλεισεδιάρη, με το αντιλιακό νόμιζα με αυτό. Με το πράσινο σαπούνι. Φαντάζεσαι. Γιατί όχι. Μπορεί κάποιο να βγάζει ένστικτα, να μυρίζει γιαγιά, όχι μανούλα, γιαγιούλα. Καλημέρα στην γραμμούλα. Ποια αντιλιακά ρε αυτή και καρύδες. Αυτά αν γιατί. Αν μιλίζει παντσέτα και σουβλάκι. Τα είπα, τα είπα δεν εγώ. Δεν μετράει. Σ' άκουσα γι' αυτό πήρα. Ναι, έτσι λέω πια. Έλει αυτό πάπη μια Κατερίνα πούμε, σίγουρα θα την... Ναι, θα ναι την σας πω όμως κάτι. Όντως μυρίζει πολύ ωραία. Η παντσέτα σε άρωμα. Ωραία, θα σας το θέσω αλλιώς. Πραγματική ιστορία. Φέτος την Τζικνοπέμπτη στο σπίτι ψήσαμε. Ναι. Επίσης ήταν και τα γενέθλιά μου την Τζικνοπέμπτη. Ναι. Και είναι ο Αποστόλης στο μπαλκόνι και ψήνει. Ναι. Παιδιά, μετά μύριζε εξαιρετικά. Μετά, ωχ, έγινε. Μετά που έφυγε ο κόσμος, έτσι κάτσαμε στον καναπέ. Και απλά μυρίζαμε. Και απλά μυρίζαμε στον καναπέ. Χώθηκα στην αγκαλιά. Τη παιδιά μύριζε πάρα πολύ. Σουβλατσίδικο. Αυτό να κάνουμε, να δεν κάνουμε. Δεν το έχω δοκιμάσει αυτό το τεστ. Παιδί μου, γιατί πρέπει. Έλενα, εγώ. Ναι. Λοιπόν, αν σου αρέσουν τα ψητά. Ναι. Είναι μια εξαιρετική μυρωδιά. Μπορείς να πηγαίνεις, δηλαδή, να στέλνεις, ας πούμε, το αγόρι σου. Και από την ψαρίλα το προτιμώ. Από την ψαρίλα το προτιμεί. Να στέλνεις το αγόρι σου κανένα 15 λεπτό να κάθεται σε ένα γυράδικο. Παιδιά, μήπως να κάτσω λίγο εδώ τώρα πάνω από το. Εκεί που... Να σου πω κάτι. Το γυράδικο δεν έχει καλή μυρωδιά. Δεν έχει καλή. Στέλνει κάρβουλο. Το ψητάδικο. Εντάξει. Να πηγαίνεις και να κάνεις με τα χέρια έτσι πάνω σου. Αγέρα, μπορώ να κάτσω. Έχει κάποιο μπαχαρικό το οποίο είναι λάθος σε συνδυασμό με τη μυρωδιά του ανθρώπου. Να πηγαίνει σε μια φουφού, να πηγαίνει έξω από το γήπεδο πριν από ένα μάτσα, ας πούμε, και να παίρνει ο σμή. Και οι καντίνες μυρίζουν καλά. Έτσι, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα το Κατερίνα. Δοκιμάσω. Θα αλλάξει τη ζωή πολλών γυναικών. Εδώ, το κοσμοπόλιταν του. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Έτσι, φιλιά, φιλιά, φιλιά. Για καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα, αν περιμένε. Καλημέρα σα. Καλώ το να καλώ το να. Λοιπόν, ο Τάσος είμαι. Γεια σου, Τάσο. Εγώ ξέρω τι μυρίζομαι, ρε παιδιά. Τι μυρίζεσαι? Ότι η Λίβερπουλ θα πάρει το Champions League. Τα έχουμε πει αυτά, εννοείται. Είναι δεδομένα. Λοιπόν, αυτές οι έρευνες πού γίνονται, ρε Μπάμπη? Δεν γίνονται σε εμάς. Εδώ θα θέλαμε να παραστούμε κι εμείς, αλλά γίνονται σε μεγάλα πανεπιστήμια άλλων χώρων. Εντάξει. Όχι, θα είχαμε να λέγαμε τώρα, εντάξει. Σαν την τσικνίλα δεν υπάρχει. Έτσι, έτσι, σεξουαλική τσικνίδα. Αυτό θα βγάλουμε σαν πόρισμα. Έρευνα του λόγου επειδή, απέδειξε το ότι ξέρω εγώ. Ναι. Λοιπόν, χθες είδα το μάτς. Νομίζω η Real ταιριάζει περισσότερο στην Λίβερπουλ. Εγώ θα το σκίσουμε, δεν τίθεται θέμα. Αμυντικά είναι, έχει πολλά κενά. Εμείς στην κόντρα μπορούμε να την κάνουμε τη ζημιά. Η τέτοια είναι η Μπάγερ θυμίζει περισσότερο την Μπαρτσελόνα του Γκουαρδιόλα με το πάσα. Και αυτό δεν νομίζω ότι ταιριάζει σε εμά. Ναι, λίγο παροχημένη. Α, μπράβο, δεν ταιριάζει. Οπότε προτιμούσα Ρεάλ Μαδρίτης. Τελικό που θα πάμε. Λοιπόν. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην γραμμούλα. Μας περιμένε. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε. 2-31-0-287-3 οκτάρια για λιγουλάκι ακόμη εδώ στους εθέρες του Λίμπερο 107,4. Καλημέρα. Έχεις μια φάσα μπλογκέρα απέναντί σου. Ναι. Και αντί να κοιτάξεις να εκμέψεις γνώση. Ναι. Εσύ μιλάς για τσίκνα. Γιατί, πέστα. Γιατί δεν είναι γνώση αυτή και συμμόρφωση είναι. Κάθε εσύ Κωστόπουλο δεν διάβαζες μικρό. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε το ρου της ιστορίας. Πρέπει να αλλάξουμε τα δεδομένα. Εδώ να τα απλοποιήσουμε τα πράγματα. Ίσα-ίσα, αλλάζουμε τον κόσμο. Να σπάσουμε τα κατεστημένα. Να σπάσουμε και τις μύτες μας. Με αυτόν τον τρόπο. Να σπάσουμε τις μύτες μας με ωραία αρώματα. Ωραία. Ο καθένας τώρα. Αυτό είναι υποκειμενικό. Το τι θεωρεί ο καθένας ωραίο άρωμα. Δηλαδή, αν έχεις ένα κοριτσάκι και μυρίζει όμορφο απέναντι σου, τι θα μυρίζει να μυρίζει σουβλάκι. Γιατί. Μάμα μ' αρέσει. Μάμα με φτιάχνει. Τι να σου κάνω, ρε παιδί μου. Άμα έχω πείνα. Λιγούρα. Όρεξη. Που ξέρεις τι με φτιάχνει. Εσύ τι προτείνεις δηλαδή. Σε αυτά δεν υπάρχουν δεδομένα. Τι προτείνεις, τι μυρωδιά. Εγώ τι προτείνω. Ναι, όχι εγώ.
Εγώ προτείνω να μιλήσετε για αρώματα που μυρίζουν γλυκά, ας πούμε. Τα είπαμε, να τα κούκεις. Εσύ τι φοράς θα μας πεις. Εγώ φοράω Davidoff Dior. Μάλιστα. Α, έκανε και τη διαφήμιση. Τσιγάρα δεν είναι αυτά. Ναι. Τσιγάρα, μην τσιγάριλας ρε. Πλάκα μας κάνεις. Όχι τα Davidoff τσιγάρα. Κατάλαβα. Εκείνη την καφεκόκκινη. Ακριβώς. Μάλιστα, παιδιά, εγώ δεν ξέρω. Ο μπαμπάς μου τη φοράει αυτή. Daddy issues μπορεί να σου βγάλει, δεν ξέρεις. Ποντάρι, ποντάρι στο υποσυνείδητο. Θα σου κάνω μια καλή πρόταση, μιας και κάναμε τη διαφήμιση. Ποντάρι στο υποσυνείδητο. Κλήρωσέ μας, βρε μας τώρα εδώ τους στοιχειοτούς. Από την ίδια εταιρεία το OM. Μάλιστα. Εκεί τρελαίνομαι, εκεί τα χάνω. Αλήθεια. Εκεί τα χάνω. Τα χάνει, τα χάνει. Έλενα μου, θα κάνεις ένα διαγωνισμό για μας εδώ τους άσχετους που φοράμε παπουδίστικα αρώματα και έχουμε τέτοιες... Πάρα αυτή την κολόγια που σου είπα. Αλήθεια, και θα σωθώ. Πεθαίνω, παιδί μου, πεθαίνει. Σου λέω. Πω, πω, θα βάλω την άλλη φορά 4 κιλά. Ξέχαμε να δω και στη φορά είμαι στον δρόμο. Αλήθεια, ναι. Θα δεις, θα δεις, δεν θα ξαναρθείς εδώ. Και στην τελική πάρα από μίμηση. Μάλιστα, εδώ τέλειωσε, μάλιστα. Και από μίμηση καλές είναι, εγώ κάθε δύο εβδομάδες παίρνω κολόνια, ρε. Πόσο ψεκάζεσαι. Αρκετό θα έλεγα. Μάλιστα. Και καλοκαιράκι για τα κουνούπια μπορεί έτσι να κάνει και κάτι το καλό. Να σε καλά, Κρίς μου, σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Πάρε όμ, λες και θα σωθείς, μάλιστα. Ισχύει. Μόνο που το σκέφτεσαι, ζαλίζεσαι, ας πούμε. Πολύ. Παθαίνεις μεγάλη ζάλη. Μεγάλη ζάλη. Θα μπει στην Ιντερβέντε να παίξεις τότε και να πάρεις την κολονίτσα και να συγκινήσεις εδώ την Ελενίτσα. Με μια τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών, επιλογή cash out και γρήγορες αναλήψεις. Η Ιντερβέντε μας ενημερώνει για τα προγράμματα, αυτά που θα έχουμε σήμερα, χθες, αύριο, δεν ξέρω και εγώ τι. Χθες είχαμε κανένα αποτελεσματάκι. Σοβαρό, δεν επέζονταν κάτι πέρα από τις Premier League και τις ιστορίες. Premier League, λέω, από τα Champions League. Είχαμε μια League One, League O στη Γαλλία. Καέν Τουλούζ 0-0 σήμερα, εκτός από τα παιχνίδια του Europa League. Έξι Αγγλίες, Southern, Βαναράμα, τέτοια. Δεν παίζει κανένας, μα κανένας απολύτως μπάλα. Εις αύριον τότε τα σπουδαία. Έχουμε ένα παιχνίδι για τη Football League. Όφι υποδέχεται τον Πανεγιάλιο στις 5 η ώρα. Εμείς σιγά σιγά φτάνουμε προς την ολοκλήρωση του λόγου επειδή. Έλενα μου, είδες, πάει και αυτό και δεν είπαμε πάλι τίποτα σχεδόν. Καλημέρα στη γραμμούλα, για να το κλείσουμε. Ναι. Λάθος, θα ήθελα. Μαριλίζ. Όχι, δεν είμαι η Μαριλίζ, είμαι ο Μπατμανίζ. Θα ήθελα λίγο να μιλήσω στη Μαριλίζ, αν είναι εύκολο. Τι ώρα είναι, 8. Εντάξει, καμιά ωρίτσα. Μήπως εκεί, εκτός γραμμής, να μιλήσω στον κύριο Τσατσαρό. Τώρα δεν μπορώ. Εγώ πάρτε σε ένα δεκαλεπτάκι. 10 λεπτά θα έχει αρχίσει η εκπομπή του. Μάλιστα. Πάρτε σε 5 λεπτάκια που θα κλείσουμε. Έγινε, τσάω, τσάω. Δεν μας θέλει, μας θέλει. Πάντα να μας μίλησε έτσι, μη μας αυτό τέτοιο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Έχουμε κι εμείς εκπομπή, αν την κλείσουμε όμως, Άρον. Άρα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, μας διώχνουνε. Άντε, φτάνει, καλά τα είπατε. Και όντως τα είπαμε καλά και θα φύγουμε. Τι, και πολύ ωραία τα είπαμε. Μα μια χαρά, περάσαμε καλά εμείς. Ναι. Καλύτερα οι δυο μας, ναι. Που λέγεται το τραγούδι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Εγώ για αυτή την όμορφη. Βράδια Champions League. Αφού βράδυ ήρθαμε, ας πούμε. Εντάξει, okay. Επειδή είδα βράδυ, ναι. Ναι, τι να κάνεις. Ωραία, δεν θα ήταν τώρα να είναι 12 το βράδυ και να πας για ύπνο. Καλά, και τώρα μπορώ να πάω για ύπνο. Αυτό δεν με απαγορεύει τίποτα. Σε ευχαριστούμε, Ελένα. Και εγώ, τα ξαναλέμε. Σύντομα. Δεν θα μας χάσεις. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση. Εκούσια και ακούσια. Ούτε Insta Story κάναμε και τίποτα. Θα κάνουμε τώρα στο σανσέρ. Καλά είσαι. Παγκόσμια ημέρα χωρίς ανελκυστήρα. Ακολουθεί Κωστή Τσατσαρός μέχρι και τις 10. Εδώ στο Λίμπερο 107,4, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Αποχαιρέτα το λαό σου, Ελένα μου. Στέλνω τα φιλιά μου, ηρωικούς χαιρετισμούς σε όλους. Mm-hmm. Σας περιμένω στα μίντια μου. Εντάξει, τελείως. Μας έστειλες. Moto di Vita. Υποδομές, τεχνογνωσία και εμπειρία για να πετύχεις το στόχο σου. Reformer, Vacuum Move, Aerial Yoga, TRX, Pilates, Zumba, Fight, κυκλική προπόνηση, Spinning και ακόμη περισσότερα για να γίνεις ο καλύτερος εαυτός σου. Ένα υπερσύγχρονο γυμναστήριο 700 τετραγωνικών μέτρων με υπηρεσίες διαιτολόγου, μασάζ,